Έλα, για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό με τους κομμορφοπίπεδο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσόκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ' το δοθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα ραχώρια, να περάσουμε την παρακάτω από τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικά, μια οριτζινάλε! Και όχι οριτζινάλ, οριτζινάλε! Μια αυθεντικά ζουμουσάδα! Με πλούσια, με αγνά, με αυθεντικά υλικά. Ναι, δώσε μια τουρίτσα, δώσε λίγο. Δώσε. Έτσι. Έχω τον σωτήρι των δασκαλάκητων πίσω από την κονσόλα. Σε λίγο, αγόρι μου, σε λίγο. Άστο, θέλω να το αφιερώσω στο καρδάσι μου. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Ζουμουσού. Αυτά είναι τα αρχικά της εκπομπής. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι. Πάμε και σήμερα να πω ότι μετά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες με κουβάδες γεμάτους πάγο, μετά από τις παγωγολώνες, μετά από τους καταψύκτες που δεν πέφτει με τίποτα η ψυχολογία μας και ό,τι άλλο εσείς φαντάζεστε και ορθώς το φαντάζεστε, να πούμε ότι πλέον έχουν επιστρατεύσει και άλλα μέσα όπως τις χαμηλές θερμοκρασίες. Διότι σήμερα έξω, ας πούμε ότι μπορούμε σήμερα, ναι, μπορούμε να πούμε καλό χειμώνα. Θεωρώ ότι είναι η πρώτη μέρα σήμερα που μπορούμε να το πούμε και δεν γινόμαστε γραφικοί. Όχι σαν κάποιους που γυρίζουν από την άδεια και επειδή είναι 20 Αυγούστου. Άντε, καλό χειμώνα! Να σου καεί ο αφιγραντήρας. Που παρεμπιπτόντως θα δώσουμε αφιγραντήρες από την άλλη εβδομάδα με ηλεκτρονέτ Παπουκίδη Νικολαίδη. Θα έχουμε. Όχι Black Friday, όχι μόνο μια μέρα. Οριμαγδό, πάταγο, φεστιβάλ δώρων. Ετοιμαστείτε! Να είστε έτοιμοι! Άντε ρε Κωστάκι, λέει το μότο μου δανειά. Μπήκαμε, αδερφέ μου, τι να κάνουμε. Αυτό με τις διαφημίσεις το ξέρουμε. Έχετε δίκιο. Τι να κάνουμε. Έτσι ζουν τα ραδιόφωνα. Από τις διαφημίσεις. Να χαίρεστε όταν ακούτε διαφημίσεις. Σημαίνει ότι πηγαίνει καλά η εκπομπή. Σημαίνει ότι θέλουν άνθρωποι να διαφημιστούν. Και αυτοί δεν μπαίνουν μόνο επειδή θέλουν να ακούτε λιγότερο εκπομπή. Μπαίνουν επειδή προφανώς θέλουν να διαφημίσουν το μαγαζί τους. Να έρθει περισσότερος κόσμος. Να έχουν δουλίτσα. Να κινείται το σύστημα. Έχω να σας πω ότι σήμερις κληρώνουμε δύο τραπεζούκλες στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο. Θα πάρετε την παρέα σας να πάτε να φάτε υπέροχα εδέσματα. Εξαιρετικά πράγματα. Μην ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας και τα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Τώρα, αύριο, Αγίου Δημητρίου που θα κάνουμε κανονικά εκπομπές. Θα είμαστε εδώ και αύριο το πρωί και θα μπορέσετε να μας ακούσετε κι εσείς που άλλες μέρες δεν μπορείτε γιατί πηγαίνετε στη δουλειά κτλ. Τα πάντα όλα, κεράσματα, παστάκια, κοκάκια, εκλεράκια, τρουφάκια, φράτα, σουδάκια, τάρτες, απίθανοι συνδυασμοί με φρούτων και κρέμας και τούρτες, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα και τούρτες και κούκις τούρτα και ωραίο τούρτα και λίλα πάουζε και νουτέλα και Black Forest και πολλές άλλες, χαμός γίνεται. Τρέξαν τα σαλάκια μου φίλε. Καραούλη και Δημητρίου 237 και 163. Σήμερις, πώς το είπε ο Αυλονίτης στην Βασιλιάδου, γιατί είσαι αξούργη και αυτή αντί να πει τι είναι αυτά που μου λες και με προσβάλλεις, ξέρω εγώ, και τι του λέει, ποια είναι η απάντηση, έτυχε σήμερις, δηλαδή έτυχε ρε παιδί μου σήμερα να αφήσω το γεννάκι των δύο ημερών, έτυχε σήμερις, τι να κάνουμε. Μεγάλη φωτιά λέει στη Χαλκιδική με διακοπή της κυκλοφορίας. Απευθείας τώρα το βλέπω σε ενημερωτικές εκπομπές. Θα μάθω περισσότερα και θα σας πω. Να ξέρετε. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι ευρωπαϊκό, πάρα πολύ μεγάλης σημασίας, κομβικής για τη συνέχεια, αφού θέλουμε φέτος να πάμε τουλάχιστον στους 16 του Europa League, το παλιό κύπελο UEFA. Εμείς έτσι το μάθαμε. Δεν μπορώ όσο και να περάσουν τα χρόνια, κάποια πράγματα τα μαθαίνω έτσι, τα λέω έτσι, δεν μπορώ. Αυτό είναι το κύπελο UEFA. Το άλλο είναι το κύπελο πρωταθλητριών. Okay. Επειδή έχει μεγαλύτερη άβρα βέβαια και είναι πιο γκλαμουράτο, γι' αυτό μπορούμε να το πούμε Champions League. Εντάξει, αλλά εμείς έτσι το μάθαμε. Αγάπη, τι έγινε σήμερα το 8 και 10. Πρώτη φορά σχεδόν με την έναρξη της εκπομπής. Όλο και πιο νωρίς. Ελάτε να δείτε τι ώρα. Θα δεις τι επί. Ούτε κρέμες ούτε τίποτα. Το πρωινό ξύπνημα να σε χτυπάει με τέτοιες θερμοκρασίες ο αέρας στο πρόσωπο.
Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Αυτό, όλο φόλας λέει και τίποτα. Σιτώνει όλο, ξυπνάς καταρχήν, δεν γίνεται και να μην θες να ξυπνήσεις. Όλα καλά, όλα καλά. Χθες, θα πούμε φυσικά για το σημερινό παιχνίδι με τη Βίτη. Χθες η ομάδα βόλεϊ, το είδα όλο το παιχνίδι και μπορώ να έχω άποψη, αντιμετώπισε μια εξαιρετική αντίπαλο, πολύ δυνατή η Τούρκη. Άσε που οι περισσότεροι από αυτούς, σαν σουλούπια, σαν φάτσες, είναι λες και είχαν βγει από το Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπή. Δηλαδή τους φανταζόμουν με φέση να λένε μεγαλοπρεπή αγάμου, ξέρω εγώ, να σας φέρω μία από τις κοπελίτσες που έχετε για να κάνετε το σουλουμουντρούχο μου και το καραπιπερί μου. Ένας είχε στο λαιμό το μεταξύ μια αλυσίδα, λες και ήταν από σκυλή, από μάντρα αυτοκινήτων. Επιτρέπεται στο βόλι να φοράς αλυσίδα, που τη βγάζεις και τη φοράς και στα λάστιχα όταν έχει χιόνια. Τέλος πάντων, κάνουμε το 1-0, κάνουμε το 2-0 και μετά αυτοί έβγαλαν αντίδραση, έγινε το 2-2, τελικά η ομάδα πήρε τη νίκη, πολύ σημαντική νίκηση, και τώρα πρέπει να πάμε μέσα στη γενέτειρά μας, μέσα στην πόλη και να διεκδικήσουμε εκεί την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Champions League Volley. Σπουδαία ομάδα έχουμε, όταν δέσουν όλοι ακόμα περισσότερο θα έχουμε ακόμα πιο σπουδαία. Χθες τα πάλεψε ακόμα και τα σετ που έχασε η ομάδα. Τα πάλεψε και θα μπορούσε να έχει καθαρίσει νωρίτερα το παιχνίδι. Πήγε στο tie break που λένε. Πήρε μια σημαντική νίκη, έδωσε χαρά στον κόσμο που βρέθηκε εκεί να στηρίξει. Και συνεχίζουμε. Αυτά για το βόλεϊ. Η ΚΑΠΑ 19 του Πάμπλο πέτυχε σημαντική νίκη στο Καφτατζόγλιο. Ακούστηκε ο ύμνος του Champions League στο Καφτατζόγλιο χθες. 2-0 τους Κυπρίους και προχωράμε με τον Πάμπλο να λέει ότι έχουμε παιδιά που μπορούν κάποια στιγμή να παίξουν και στην πρώτη ομάδα. 2-0 την ΑΕΛ Μεσού με τους πιτσιρικάδες. Και είπε ο Παυλάρας ότι παιδιά που πέρσι του Παναθηναϊκού τα είχαμε αντιπάλους στις δικές μας αναμετρήσεις στα μάτς ΚΑΠΑ 19, φέτος παίζουν στην πρώτη ομάδα. Ναι, Πάμπλο μου, αλλά εκεί από ανάγκη έγινε αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά αυτοί θέλησαν να κάνουν ένα προγραμματισμό, ας πούμε. Δεν υπάρχουν λεφτά, τους απαγόρεψαν να κάνουν μεταγραφές και γι' αυτό. Όχι ότι είχαν κανένα πλάνο δηλαδή να προωθήσουν τα πιτσιρίκια τους. Χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνούμε, βεβαίως θέλουμε να δούμε να ανεβαίνουν. Δεν μπορούν να ανεβούν όλοι, αλλά 2-3 παιδιά από αυτή την υπέροχη φουρνιά, τη φουρνιά των πρωταθλητών Ελλάδας σε αυτές τις ηλικίες, να ανεβαίνουν και να παίρνουν χρόνο και να δούμε κι άλλον Πέλκα, να δούμε κι άλλους που προέρχονται από τις ακαδημίες, που γνωρίζουν φυσικά τις αρχές τις αδιαπραγμάτευτες που σημαίνουν τα τέσσερα γράμματα, που ξέρουν τι σημαίνει να φοράς τη φανέλα του ΠΑΟΚ, που δεν χρειάζεται κανένας να τους εξηγήσει τίποτα, γιατί προφανώς ο μπαμπάς, ο παππούς, ο θείος, ο νονός έχουν εξηγήσει. Και τα πιτσιρίκια αυτά που φοράνε από μωρά παιδιά έχουν μπει μέσα στο γήπεδο και φοράνε τη φανέλα με το δικέφαλο, καταλαβαίνουν τι και πώς. Να πούμε ότι το σημερινό παιχνίδι, τα εισιτήρια θα έρχεστε να τα παίρνετε σήμερα μετά τις 9.30-10 που θα είναι εδώ η Μαριλής. Το σημερινό παιχνίδι στις 10 θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε και πάλι το 2ωρό μας πριν. Θα κάνουμε το pre-game μας. Να κάνουμε τη βόλτα μας. Να γίνουμε ομφάλιος λόρος με την πατρίδα. Με εσάς που είστε στο εξωτερικό κυρίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγάζουμε, ξέρω εγώ, τα παιδιά από τα Χανιά ή από την Πάτρα ή από την Κέρκυρα ή από οπουδήποτε. Αλλά κυρίως τα παιδιά που είναι λίγο πιο μακριά. Τα παιδιά στην Κύπρο, τα παιδιά στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, στο Τορόντο, στη Μόσχα, στο Λούτενσάιτ, στην Ιρεμβέργη, αν και το Λούτενσάιτ έχει στείλει αντιπρόσωπο, την Ανά, τα παιδιά στο Χόλμη, στο Μόντρεαλ, να κάνουμε τη βόλτα μας απόψε το βράδυ. Να είστε έτοιμοι στο pre-game που θα έχουμε 8 με 10. Το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έτσι θα πιάσει τόπο, να το πω έτσι απλά, ή θα έχει αντίκρισμα η σπουδαία εμφάνιση και το εμφατικό διπλό που η ομάδα κατάφερε με την Μπάτε Μπορίσοφ εκεί μέσα. Στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση, εκεί που συνδυάστηκε η νίκη και με σπουδαία μπάλα,
με καταιγιστικό ρυθμό, θυμίζω 0-3 ήταν στο 17. Εκεί, με την Πάτε. Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με αυτά που διαβάζω ή ακούω, έλα μωρέ πια βίντε. Βγάζω φλίκτενες, καντήλες, όταν το ακούω, για την οποιαδήποτε ομάδα. Αλήθεια. Ακόμα κι αν παίζουμε με τη μεικτή Χαρισίου γυροκομείο, τον ακούω από πριν, έλα μωρέ, ποιο γυροκομείο τώρα. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί γιατί. Μου γυρίζουν τα μυαλά γιατί. Δείχνει μια προσέγγιση στο παιχνίδι υπεροψίας. Δεν θέλω να είμαι υπερόπτης. Ξέρεις πώς μου αρέσει να είμαι υπερόπτης μεσαγωγικά. Μπαίνω μέσα, καθαρίζω το μάτς, δείχνω ποιος είμαι και ξεκουράζομαι μετά. Δηλαδή, δεν είναι πιο ωραίο να το κάνει η ομάδα το έλα μωρέ πια Μπάτε Μπορίσοφ. Που μπαίνει και είναι 0-3 που λέγαμε η Μπάτε και αυτά και τέτοια. Μπαίνει μέσα 0-3 στο 17 και σας έχω κουδουνάτε μεταξύ σας. Και κουτουλάτε. Δεν είναι πιο ωραίο αυτό να το κάνει η ομάδα όμως. Το να το λέμε εμείς πριν. Θα μου πεις εμείς παίζουμε. Δεν παίζουμε εμείς. Αλλά πολλές φορές η περιραίωσα ατμόσφαιρα περνάει. Η μεγάλη Τσέλσι ίδρωσε να τους νικήσει τούτους εδώ. Ίδρωσε. 1-0 και με το ζόρι και προς τα τελειώματα του παιχνιδιού. Η Τσέλσι των δισεκατομμυρίων. Άρα σήμερα δεν προσεγγίζουμε το παιχνίδι. Εντάξει, okay, τώρα έχουμε κάνει το 7 στα 7 και όλα καλά. Ξέρει φυσικά ο Αλεπέσκου ότι δεν γίνονται τέτοια λάθη, δεν τα αφήνει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι για να έχει αντίκρισμα το διπλό με την Πάτε, εδώ, σήμερα, νίκη, έστω και με 0.5. Ο κόσμος θα βρεθεί στο γήπεδο παρότι είναι εργάσιμη, παρότι είναι αργά. Το θετικό είναι ότι αύριο πολλοί κόσμος δεν δουλεύει, άρα δεν πρέπει να ξυπνήσει νωρίς. Και ο κόσμος από την επαρχία που θα έρθει, για το μάτς ξεκινάει στις 10, θα τελειώσει 12, έχει μετά και δρόμο πολλοί κόσμος θα γυρίσει και θα έρθει από επαρχία. Όμως είμαστε δίπλα σε αυτό που αγαπάμε. Δεν έχει γράψει σε κανέναν κανόνα ότι αγαπάς τον ΠΑΟΚ μόνο όταν έχει 22 βαθμούς Κελσίου ή όταν έχει ηλιοφάνεια ή όταν δεν βρέχει ή όταν είναι και κάποιοι μας κάνουν αέρα και έχει και μαζορέτες να μας χαϊδεύουν τα ακροδάχτυλα ή να μας σερβίρουν λουκούμι με μπισκότο. Πουθενά δεν το λέει αυτό. Μπορεί σε άλλες ομάδες να είναι έτσι. Εδώ και αγιάζει και κρύο και μοναξιά και μείον 20 και πράγες και ταξίδια και εκδρομές και θυσίες και υλικές θυσίες και στεναχώρια μετά μπορεί, αλλά ξανά είμαι εκεί και με χιόνια και με κρύα και με ανεμοβρόχια και. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Άρα είμαστε εκεί. Ξεκουράζει τον Αντρέ, ο οποίος είναι πιο πασιφανές από όλους ότι είναι κουρασμένος και είναι πιο φανερό αυτό γιατί ο Αντρέ δεν είναι 19 χρονών, δεν είναι 22, δεν είναι καν 27 ή 30. Και βγάζει όλη του την ψυχή. Και το έκανε και πέρσι σε μια θέση που βρέθηκε από σπόντα αφού άλλος είχε τα ψυχολογικά του, ο Λέοβατς. Τι να κάνει άραγε αυτή η ψυχή. Βλέπει πόσο γρήγορα μπορεί να ξεχάσει ένα παίχτη. Λέοβατς. Δηλαδή που πιστεύω σε δύο μήνες δεν θυμόμαστε ούτε το. Πώς το λέγανε ρε αυτό που είχαμε αριστερά. Όταν έχει περάσει από εκείνη τη θέση βέβαια ο μεγάλος Λεβέκ. Όλα είναι οχριούν. Άρα συγγνώμη Μαρίν Λέοβατς. Μαρίν δεν το λέγανε το Λέοβατς. Δεν θυμάσαι. Τέλος πάντων, γυρίζω και λέω. Ξεκουράζεται ο Αντελίνο για να είναι ο Αντρέ για να είναι έτοιμος στο μάτς με το Βάζελο τη Δευτέρα. Εκεί που θα ασχοληθούμε αύριο και τη Δευτέρα με το συγκεκριμένο παιχνίδι γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ρίξουμε την προσοχή μας στο σημερινό παιχνίδι. Λογικά η εντεκάδα λοιπόν, ο Μάτος παίζει κανονικά γιατί υπήρξε και εκεί μια αμφιβολία μετά από το νικηφόρο πέρασμα από το Χαριλάου στη μάχη με τον Συμπολίτη που όλο και περισσότερο ακούω αυτές τις μέρες ρε εσύ, τι θα γινόταν να στράβωνε εκεί και θα χάναμε, τι θα κάνανε αυτοί αν χάναμε. Άστο. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο που πήρε στον Τζαλτίδη στην εκπομπή του Άρη και είπε αυτός ο 8-10 προάγει τη βία, εγώ είμαι αυτός που προάγω τη βία με όλα αυτά που έχω πει. Μπράβο φίλε. Πάρα πολύ ωραία.
Και όταν το ρώτησε ο Τσαρτίδης γιατί, τι είπε ο Τσατσαρός, προάγει τη βία. Και αυτός και οι ακροατές του. Βγες και σε εμάς να μας πεις τι είπαμε. Ότι θα περνούσε έτσι αυτό το αποτέλεσμα χωρίς να πούμε τίποτα, επίσης νομίζω ότι το καταλαβαίνεις, έτσι. Και λίγα είπαμε εμείς σε σχέση με αυτά που θα λέγατε, απλά εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν μια νίκη που έπρεπε να γίνει και προχωρήσαμε τη ζωή μας. Δεν σταμάτησε εκεί η ζωή μας. Απλά να ξέρετε, μαθαίνουμε τι γίνεται και στις άλλες εκπομπές και στα άλλα ραδιόφωνα. Έτσι, παρεπιπτόντως, τα χαιρετίσματά μας στο φίλο. Όπως φαίνεται λοιπόν, Πασχαλάκης θα είναι κάτω τα δοκάρια, δεξιά θα είναι ο Μάτος, αριστερά θα παίξει ο Τόσκα, που μέχρι τώρα μπορεί να μην έχει τρελάνει την πηξίδα μας, μπορεί να μην είναι ο Λίνο από τη Ρουμανία, όμως φαίνεται ότι καταρχήν γνωρίζει τη θέση. Φαίνεται ρε παιδί μου, αυτή είναι η θέση μου. Δεν βρέθηκα εδώ κατά συνθήκη. Δεν βρέθηκα από σπόντα. Δεν βρέθηκα επειδή, ξέρεις, αλλού παίζω, αν και λένε ότι είναι και εξαιρετικός αριστερός στόπερ. Όσο όμως εμείς τον είδαμε, ξέρει να κρατήσει τη θέση του, γνωρίζει τις θέσεις τα μυστικά, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι βασικός, αν αποφασιστεί να πάει μπροστά ο Βιερίνια. Αριστερά θα είναι ο Τόσκα λοιπόν, το δίδυμο Βαρέλα Κρέσπο δεν σπάει με τίποτα και δεν χαλάει, καλά να τα παιδιά, με υγεία. Μπροστά θα έχουμε Κάνιας και Σάκοφ, αφού εξακολουθεί ο Μαωρίσιο να είναι απόν και τραυματίας. Επιστρέφει ο Σάκοφ στη θέση του Βέρμπλουμ, σε σχέση δηλαδή με το μάτς του Χαριλάου. Αριστερά πιθανό να δούμε τον Καντουρί, τον Ελκαντουρί. Δεξιά το Λιμνιό, δεκάρι ο Πέλκας και στην κορυφή της επίθεσης ο Αλέκος ο Παστελωτής. Όσοι είδατε, και στην ομάδα υπάρχει και είναι και καρφιτσωμένο επάνω, το έχουμε βάλει σαν ανακοίνωση, το έβαλε και η Χρύσα. Όσοι είδατε το βιντεάκι της φωτογράφησης, δεν ξέρω αν το δες, Σωτήρη, μπες να δεις. Η ομάδα κάνει μια φωτογράφηση. Νομίζω ότι πρέπει να είναι στο πλαίσιο της παρουσίας της ομάδας στο Europa League, γιατί έρχονται από πίσω, σταυρώνουν τα χέρια. Λοιπόν, και βγαίνουν μια κοντινή φωτογραφία. Έτσι πρέπει να είναι στο Europa League, στο Matrix, που υπάρχει κίνηση πλέον. Παλιά έβγαινε μια φωτογραφία προ-cut έτοιμη και αυτή κι αν. Τώρα κάνει 2-3 βήματα ο παίκτης, υπάρχει blue box ή green box από πίσω, έρχεται, τάκ, σταυρώνει τα χέρια ας πούμε έτσι και βγαίνει μια φωτογραφία για να υπάρχει λίγο κίνηση. Έγινε αυτή η φωτογράφηση και η φωτογράφηση γενική με τις επίσημες εμφανίσεις. Όσοι λοιπόν είδατε, γιατί σε αυτά είμαι πολύ ψήρας, είμαι πολύ σημειολόγος, όσοι είδατε το βιντεάκι καταλάβατε γιατί αυτή η ομάδα έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει και γιατί θα πάει ακόμα παραπέρα. Και θα πάει να ξαναπάρει το πρωτάθλημα και θα κάνει το double και θα πάει να πάρει και θέσεις που πρέπει στην Ευρώπη και θα διαπρέψει. Μία οικογένεια. Τα πειράγματα μεταξύ των παιχτών σαν να ήταν συμμαθητές που είναι 6 χρόνια μαζί στο δημοτικό, 6 χρόνια μαζί στο λύκειο και είναι τρίτη λυκείου. Και είναι πριν φύγουν για την πενταήμερη, έχοντας πίσω τους κοινή πορεία, κοινά βιώματα, κοινές μνήμες, κοινές εμπειρίες. 12 ετών. Αυτό το πράγμα μου θύμισε. Πώς ήμασταν με τους συμμαθητές μας που ήμασταν τόσα χρόνια μαζί. Τα πειράγματα, ο γαβαλές, το γέλιο, τα πρόσωπά τους. Μια οικογένεια. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Να το ξέρετε. Αυτό θα σας πω εγώ. Μπάλα δεν έπαιξα ποτέ για να λέω ότι ήμουν επαγγελματίας για αυτά. Εγώ άλλο πράγμα σας λέω. Τα σπουδαία πράγματα τα φτιάχνουν οι παρέες. Τα σπουδαία πράγματα πρέπει, απαιτούν να είσαι οικογένεια. Αν ο ένας δεν μιλάει στον άλλον, να η ξένη, να ο Έλληνας, να η φίρμα, να η κλίκα, να αυτή. Εδώ τους είδατε όλους μαζί. Μέσα σε αυτό βάζω που πάει ο γιος του Προέδρου, του βαθύπλωτου Ιβάν Σαββίδη. Θα μπορούσε να πει, εντάξει παιδιά, είπαμε μια μαλαμπίμπιπ πριν το μάτς, σιγά μην ρίξω τα μούτρα μου, να πάω να σας πλύνω τα αυτοκίνητα σαν να είμαι ο τελευταίος υπάλληλος σε ένα βενζινάδικο. Έβαλε τον μπουφάν του το παιδί, μου έκανε εντύπωση ας πούμε.
Και αυτό κάτι δείχνει. Θα του λέγε κανένα τίποτα. Επ! Γιατί είπε ότι θα πλύνει τα αυτοκίνητα, γιατί δεν τα πλένει. Υπήρχε περίπτωση να του πει κανένα κάτι ή παίκτε να του πούνε ε, μεγάλε. Κι όμω. Γιατί πρόκειται για ένα έξυπνο παιδί. Καταλαβαίνει ότι και αυτό βάζει ένα λιθάρι. Όταν βλέπει ο παίκτη, είτε είναι ακριβοπληρωμένο, είτε είναι πιτσιρικά, το γιο του πρόεδρου που θα έχει κάθε δικαίωμα να είναι αποστασιοποιημένο, να είναι λίγο ψηλωμένο, να είναι λίγο. Εντάξει, παιδιά, τώρα είπαμε κάτι πριν το παιχνίδι. Να με δείτε που ξέρει ότι. Προσέξτε, δεν είμαστε εμεί οι 20 μόνο. Κλείνουμε τι πόρτε, σα πλώνω τα αυτοκίνητα και τελειώσαμε. Δουλεύουν τα βιντεάκια, δουλεύουν οι κάμερε, ξέρει ότι αυτό το πράγμα θα το δει όλη η κοινωνία. Όπω παράδειγμα, όταν είσαι πολιτικό πρόσωπο και έχει το σακουλάκι με τα πατατάκια και βουτά και τα δύο χέρια μέσα για να πιάσει τα πατατάκια. Το είδε, φίλε, του Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει, παιδιά. Άφηνε Γεωργιάδη, χθε μιλάει με τον Κυριακού. Και τραβάει κάμερα, έχει πάει σε κάποια, νομίζω σε κάποια θεατρική παρά σε κάποια πρεμιέρα και έχει το σακουλάκι το μεγάλο με τα πατά και τα καταβροχθίζει. Πρόσεξε φίλε, με τα πέντε δάχτυλα πιάνει και η αποθέωση στο τέλος που έχουν μείνει τα ψηλούδια που δεν τα πιάνει το χέρι και λες πάνε χαμένα αυτά. Σηκώνει φίλε τη σακούλα, πώς σηκώνει το μπουκάλι με το νερό όταν είσαι διψασμένο στην έρημο και σηκώνει και τη σακούλα φίλε να, και τα ψηλά να πάρει φίλε και τα ιστερόγραφα και τις υποδιαστολές, τα κόμματα, τις τελείες. Μην φύγει τίποτα. Κλείνω τη μικρή παρένθεση. Απλά επειδή χθες έγινε viral, είχε εκατοντάδες χιλιάδες views. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Πήγε λοιπόν, έπλεπε τα αυτοκινητάκια και ήξερε θα το δει όλη η κοινωνία. Ξαναγυρίζω στο βίντεο. Μπείτε και δείτε το. Τους χάρηκα με την ψυχή μου. Δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι οι ποδοσφαιριστές. Είχε πει κάποτε, νομίζω. Πρέπει να το είχε πει ο σπουδαίος, ο πολύ μεγάλος, ο πολύ σπουδαίος και πολύ μεγάλος Χρήστος Στοίτσκοφ. Αλήτρα μεγάλη έτσι και πεκτούρα. Τι είχε πει, λέει κοιτάξτε, δεν μπορεί λέει, να είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Στα 30 λέει φοράμε κοντά παντελονάκια και καλτσούλες και βγαίνουμε λέει και κλωτσάμε ένα τόπι. Δεν γίνεται να είμαστε φυσιολογικοί λέει. Ένας άνθρωπος λέει που είναι 30 χρονών. Δεν είναι φυσιολογικό να φοράει κοντοβρακάκι και να βγαίνει μέσα στο κρύο και να κυνηγάει ένα πετσί. Άρα, εκ των προτέρων, είμαστε διαφορετικής, να πούμε, τοποθέτησης. Και είναι λογικό αυτό. Λογικό. Κλείνω τη μικρή αναφορά στο βίντεο γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Αυτό που φωνάζω συνέχεια. Μην σκοτώσετε το παιδί που έχετε μέσα σας. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Αν το έχετε κάνει, ψάξτε κάπου σε μια γωνία. Ανοίξτε ένα μικρό ντουλάπι, ένα πατάρι κάτι και βγάλτε λίγο από το παιδί που πιθανόν να το έχετε παραμελήσει. Το παιδί που έχετε μέσα σας. Κερδίστε κάτι από τον αυθορμητισμό του, από την τρέλα του, από το γέλιο του, από τη δίψα του για ζωή. Θα σας βοηθήσει, αν έχετε παιδιά μάλιστα, να καταλάβετε περισσότερο τα παιδιά σας. Κυλιστείτε κάτω, παίξτε με τα μωρά. Κάντε τον κλόουν. Δεν σημαίνει κάτι επειδή είμαστε 35, 40, 45 ότι το παιδί αυτό έχει πεθάνει μέσα μας. Όχι. Κρατήστε το ζωντανό. Το γέλιο του. Την όρεξή του για ζωή. Θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε πολλά πράγματα από αυτά που μας επιφύλασε αυτή η εποχή στην Ελλάδα. Στις δουλειές μας. Στις συναναστροφές μας. Στις υποχρεώσεις μας στα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν γονείς, σαν εργαζόμενοι, σαν φίλοι, σαν οτιδήποτε. Μην το αφήνετε αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί που κρατάει ζωντανό το ζούμου σου. Αυτό είναι το ζούμου σου, από εκεί ξεκινάει. Από μια παιδικότητα, από μια τρέλα. Ότι εγώ ρε φίλε έμεινα άνεργος. Δεν θα το βάλω κάτω. Εγώ χώρισα, εγώ φεύγω στο εξωτερικό, εγώ εκείνο, εγώ τα. Δηλαδή ο καθένας που έχει τα θέματα του. Όχι. Δεν υπάρχει. Με αυτή τη μούρλα που έχει το παιδί, αυτό θα σας δώσει τόσο ενέργεια που θα πείτε δίκιο είχε ο τρελός το πρωί. Μην το αφήσετε. Γι' αυτό το χάρηκα τόσο πολύ αυτό το βιντεάκι, γιατί αυτά τα παιδιά πραγματικά είναι μια τρελοπαρέα και θα φτάσουν τον ΠΑΟΚ ακόμα πιο ψηλά.
Να το ξέρετε. Να είστε βέβαιοι. Διάλειμμα, γυρίζουμε. Τραπεζάκια 2 κληρώνουμε στη Λαδόκολα. Θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση, άμα θέλετε. Και άμα προλάβουμε σήμερα, να πούμε ότι το βράδυ 8 η ώρα είμαστε εδώ. Ετοιμαστείτε εσείς που ακούτε από τα εξωτερικά να κάνουμε τη βόλτα μας, να επικοινωνήσουμε το βράδυ και να οδηγηθούμε στην αναμέτρηση με την Βίντι. Πολύ ωραία και η ατάκα του Μπίσεσβαρ, άλλος λατρεμένος που είπε, γιατί τον ρωτήσανε για το συμβόλαιο, πρώτα η ομάδα, μετά το συμβόλαιο. Φύστε τα, πρώτα η ομάδα. Αυτό. Και όλα θα τα βρούμε. Διαλυματούμπεν και επιστρέφω. Α! Άνοιξε το, αγόρι μου, άνοιξε το. 30 φίλα μου και αλλονότι μου. Με Βάσο Χατζή, στο σχετικό κουπόνι δίνει 27 απόδοση. Πόσο πανηγύρι, φίλε. Που αυτό είναι από δίσκο, είναι ηχογράφηση, έτσι. Φουλ μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Θυμίζω, κληρώνουμε 2 τραπεζούκλες στη Λαδόκολα σήμερα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Να πάρετε την παρέα, θα πάτε να γουστάρετε, να φάτε. Ευχαριστώ τους φίλους μου όπως τη βροχή που μου στέλνει διάφορα βιντεάκια με τη Μόνικα Μπελούτσι. Παρακαλώ, όχι παλαιές σχέσεις την ώρα που κάνει εκπομπή ο παραγωγός, δημοσιογράφος, ψυχαγωγός. Γιατί του αποσπάτε την προσοχή. Το λέω και για τα ρεμάλια, ένας από το Ανόβερο και ένας από την Νεάπολη που στέλνουν διάφορα βιντεάκια για να μου αποσπάσουν την προσοχή. Κάνε φίλους, να δεις Καΐρη και Προκοπή. Δεν αποσπάτε η προσοχή του υποφαινόμενου. Είναι βράχος, λέμε τώρα. Απλά και ο βράχος μερικές φορές δακρύζει. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Το μπάτς με τη Βίντι. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Θεωρώ ότι φέτος έχουμε όλα τα φώτα, έχουμε όλες τις δυνατότητες, έχουμε όλο το ρόστερ, όλη τη δίψα. Να πάμε και ένα βήμα παραπέρα από εκεί που έχουμε πάει στο Europa League. Να πάμε και στους 16 του παλιού UEFA. Κύπελο UEFA. Τι καλούσε ρε το κύπελο UEFA. Κύπελο UEFA, μια χαρά είναι το UEFA ρε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κάνουμε και σεφτέ σήμερα, έτσι. Κάνεις και σεφτέ, φίλε. Είσαι ο. Είμαι, σε έχω πάρει 2 εβδομάδες, Πέτρος από Καλοχώρη. Γεια σου ρε Πετράν, από το Good Village. Τι κάνουμε. Τι γίνεται, φίλε, σήμερα. Κάνεις σεφτέ, ελπίζω να είσαι γουρλής, έτσι. Δηλαδή να ξέρω άμα πέσουν τίποτα κεραίες, άμα πέσουν οι γραμμές, αυτά. Το μάτσο κερδίσαμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπράβο. Απλά σε θυμήθηκα, θυμάσαι που είχα πάρει 2 εβδομάδες και σου είχα πει ένα μότο που κρατά αυτό, μην χάσει το παιδί που είσαι μέσα. Μπράβο. Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Είχαμε κάνει αυτή μικρή κουβέντα, άρα συμφωνείς μαζί μου. Απόλυτα. Ρε σηκωστή, πώς θα γίνει 8 η ώρα έχουμε στη δουλειά, σε βάζω στο ραδιόφωνο. Και έχω ψυχολογία να πω μέσα να τα φάω όλα. Πώς θα, τι γίνεται κάθε πρωί με την μπάτσο. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Αυτό που λες μου δίνει μεγάλη χαρά. Αν το καταφέρνουμε αυτό το πράγμα. Μεγάλη ικανοποίηση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, καμιά αιμοδοσία έχουμε. Βεβαίως. Δεκέμβριο είναι η επόμενη μας αιμοδοσία. Θα σε ενημερώσουμε σχετικώς. Να το αναγνωριστούμε από κοντά. Θα χαρώ πολύ. Γενικά με τους, κοίταξε, με τους ακροατές έχουμε ένα δέσιμο άλλο. Όσοι είναι στην παρέα μας χρόνια το καταλαβαίνουμε. Σε ένα συνάδελφο που έχω εδώ πέρα, ο οποίος μου λέει ποιος είναι αυτός και ακούς, λέω φίλε, μου αρέσει ο άνθρωπος, δεν είναι λόγο, δεν κάνει μόνο αθλητική εκπομπή, έχει σχηματίσει παρέα με το εξωτερικό, με χίλιους ανθρώπους. Είναι ξεφεύγει αυτό. Αυτό μας δίνει ικανοποίηση. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς, όμως με τα παιδιά που έχουμε ξεκινήσει και τις αιμοδοσίες και που έρχονται σε αιμοδοσίες, είναι ακόμα ένας πιο στενός δεσμός αυτός. Το ότι δίνουν αυτά τα παιδιά ζωή στον συνάνθρωπο. Δηλαδή θα δεις, θα το δεις. Θα το δεις. Εκεί η τσόφα ήδη ετοιμάζεται. Το ματσάκι σήμερα δεν έχω άγχος. Πιστεύω το περνάμε. Δεν υποτιμάμε τον αντίπαλο όπως λες και εσύ. Αλλά αν μπούμε καθαρό μυαλό, το έχουμε χαλάρα. Έτσι. Αυτό. Ή θέλω να πιστεύω, αυτό να μην είμαι και όπως είπες, να είμαι και ο γουρλής. Βέβαια, μακάρι, θα δούμε αδερφέ, θα δούμε. Έγινε. Γεια σου, Good Village. Να σε καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, το λέω για σας που μπορεί να είστε μόνοι σας, να μην νιώθετε ότι έχετε παρέα, να είστε στεναχωρισμένοι αυτό. Δεν λέμε ότι θα τα λύσουμε όλα, ούτε είμαστε τίποτα ψυχολόγοι ή ψυχίατροι. Ελάτε όμως, να νιώσετε ότι είσαστε σε μια παρέα. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς προβλήματα. Δεν γίνεται να μεγαλώνουμε σε αυτή τη χώρα. Ελάχιστοι είναι που έμειναν ανέγκυκτοι από αυτό το πράγμα. Ψυχολογικά, οικονομικά, εργασιακά, από κάθε άποψη.
Ναι, αλλά η νοοτροπία μας είναι. Δεν πρόκειται να σκύψουμε το κεφάλι, να μιζεριάσουμε, να ψυχοπλακωθούμε, να πέσουμε στα αντικαταληπτικά. Με τίποτα. Θα πιαστούμε από ένα τραγούδι, από μια τρίπλα, από ένα ανέκδοτο, από ένα. Από κάτι, ρε παιδί μου, από μια αιμοδοσία, από οτιδήποτε. Να πιαστείς από εκεί για να πεις προχωράω. Το λέω σε εσάς που δεν έχετε δουλειά αυτό το διάστημα. Τρουπώστε κάπου. Μου είπα να πάω security, μου είπα να πάω εκεί βοηθός. Μπες εκεί. Δεν ξέρεις ποτέ ποιος σε βλέπει. Δεν ξέρεις τι γνωριμία θα κάνεις. Τουλάχιστον να μην νιώθεις ανενεργός, να μην νιώθεις ότι δεν κάνεις κάτι. Μπείτε όπου μπορείτε. Ξέρω ότι δεν είναι η δουλειά των ονείρων σας, αλλά κάντε όμως μια αρχή. Αυτό έχω να συμβουλέψω έτσι. Με όλη την αγάπη. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Sorry. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς στο στράτο. Έλα, αγόρι μου. Λοιπόν, πρόσεξε. Κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο, γράφεις σε site, έχεις το zoomsu.gr, παιδί μου, ανεβάζεις περιεχόμενο και εκεί, έχεις ομάδα στο Facebook. Έγραφες και σε εφημερίδα κάποτε, δεν ξέρω αν συνεχίζεις ακόμη. Όχι, όχι, σταμάτησε. Γράφεις σε site και πρόσεξε, και στον ελεύθερο χρόνο σου προωθείς και τη βία, ρε φίλε. Προάγεις, μου είπαν κιόλας. Προάγεις. Εντάξει, προάγεις τη βία, συγγνώμη. Προάγω τη βία. Είναι για τις κλήσεις. Προάγω. Μα του είπε ο Τσαλτίδης. Του είπε. Τι είπε, λέει, πες τι είπε, ρε παιδί μου. Επειδή τον ξέρω, λέει, το συγκεκριμένο. Με τον Χρήσα εδώ μπορεί να έχουμε τελείως διαφορετικό σκεπτικό σε ομάδες. Τελείως, έτσι, έξω γίνονται μάχες. Αλλά γνωριζόμαστε, ήμασταν, πώς σας πω, αμούστακα παιδιά. Γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Καταρχήν του Μπιώτες, έτσι. Ο Χρήσαδος μεγάλωσε την Τούμπα. Γνωριζόμαστε, πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, σε διπλανά τμήματα. Και είχε αλλεργίες, να φανταστώ, γι' αυτό έγινε. Τις ίδιες αλλεργίες έχω κι εγώ μαζί του, να ξέρεις. Για πες. Λοιπόν, το θέμα που ήθελα να σου πω είναι το εξής. Πρόσεξε. Εσύ προάγεις τη βία, ναι, και αντί να πάει σε κανένα εισαγγελέα, σε κανένα ταξέρφα αστυνομία, πάει σε Τσαλτίδη, φίλε. Εντάξει, κάπου πρέπει να τα... Εγώ, είναι τα παιδάκια παίζουν φάπ, ξέρω εγώ, και βγαίνει το άλλο και κλαίει. Κάπου πρέπει να τα πει. Με χτύπησε. Εντάξει. Κάπως έτσι. Κοίταξε. Λοιπόν, το πιο πιθανό είναι, δεν άκουσε ο ίδιος, του είπαν κάποιοι κάτι. Τώρα. Δεν πειράζει, okay. Πειράζει, εντάξει. Και ας είμαστε τόσο λοιπόν προσεκτικοί σε αυτό το ζήτημα, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πίστεψέ με ότι άμα ήθελες εσύ, φίλε, να κάνεις εκπομπή. Σε τρία δευτερόλεπτα. Θα είχες απ' έξω κόσμο με καλά δικαιώματα. Φίλε, να σου πω κάτι. Έχω έτοιμες 5 προτάσεις που κάθε μία έχει μέχρι 3 λέξεις. Δεν θα χρειαστεί να πω. Που η μία είναι ρήμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται. 3 λέξεις. 3. Να ξέρεις. Εντάξει, άμα λοιπόν, θέλουμε. Εγώ πάντως ναι, λυπάμαι τα παιδάκια τώρα στην παρέλαση την Κυριακή. Πότε παρελάζουν οι Θεσσαλονίκοι, δεν θυμάμαι. Πες λοιπόν τι θα ακούνε. Πες τι θα ακούνε στην παρέλαση. Τα λυπάμαι τα καημένα δαριανάκια, ρε φίλε, που θα είναι στην παρέλαση. Θα ακούγεται, ξέρω εγώ, και θα λέει ο άλλος που θα κρατεί το βήμα. Ένα, δύο. Έτσι. Πόσο να αντέξει ένας ανθρώπινος οργανισμός, ας πούμε. Έτσι, πόσο. Μέχρι πού, δηλαδή, κάποια στιγμή, ας πούμε, θα σου δημιουργηθεί ψυχολογικό τραύμα. Εμένα μου αρέσει. Θα ψυχοραγούνε, δηλαδή. Θα κάνουν παρέλαση και θα ψυχοραγούνε, ρε φίλε. Τι μου αρέσει. Βλέπω την καζούρα που κάνανε τα παιδιά στην Ιχθυόσκαλα. Έτσι. Φίλε, άστο, μην το ψάχνεις. Κλαίω. Η φετινή κλαίω. Ειδικά το τραγουδάκι του Ισοβίτη, φίλε. Α, καλά, και αυτό. Και αυτό. Αυτό, φίλε, εάν δεν υπήρχε το αεροπλάνο με το πανό. Ναι. Είναι στην τριάδα. Θα ήταν η ιστορικότερη καζούρα που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι στην τριάδα. Και τα λόγια που λέει, φίλε, όχι μόνο η λέξη. Ταιριάζει τόσο αρμονικά. Τίποτα. Έβγαλα καπέλο, τον παραδέχομαι. Δεν το ξέρω το παιδί, τον Ισοβίτη. Έτσι, δεν το ξέρω, αλλά. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μπασκετικός περισσότερο. Ναι, παιδί μου, βγάζεις καπέλο. Δεν το ξέρω το παιδί. Ναι, αλλά δεν μπορώ να μπω. Μάγκα, τι έκανε. Δηλαδή, κλαίμε όλοι. Κλαίμε. Ήθελα απλά να σταθώ στο εξής. Λοιπόν, παραδέχομαι στην καζούρα που κάνουν τα παιδιά στην Ιχθυόσκαλα. Παραδέχομαι και αυτόν που δέχεται την καζούρα. Δηλαδή είναι καθισμένος. Υγιής καζούρα, μπράβο. Υγιή καζούρα να τη δέχεται. Το αποδέχεται ο Αριανός, όπως φαντάζομαι αντίστοιχα θα έκαναν και οι Αριανοί καζούρα στους δικούς μας και κάθισαν να το δουν. Δεν έσπασε ο ένας το κεφάλι του άλλου, ούτε πιαστήκαν στα χέρια. Ούτε βγάλανε τους σουγιάδες να πετσοκοφτούν. Κατάλαβες. Μια ερώτηση σου να κάνω, να μην κρατάω και τη γραμμή. Ναι. Ο Μαωρίσιο πότε τραυματίστηκε, θυμάσαι? Γιατί προσπαθώ να μετρήσω τις μέρες. Ο Μαωρίσιο έχει ήδη εβδομάδα. 10 μέρες τραυματίας. Την τρίτη πριν το μάτς με τον Άρη τραυματίστηκε. Μετά τον Απόλλωνα Αθηνών. Παίξαμε με τον Απόλλωνα. Και, ναι. και την
επόμενη, νομίζω, την Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη μετά στην προπόνηση. Δεν διακοπή για τις εθνικές. Ναι, ναι. Δεν τραυματίστηκε. Δεν τραυματίστηκε πριν τα μάτς εθνικής. Έχει τώρα 15 μέρες, δηλαδή. Πόσο... Έχει, μάλιστα, και άμα έχει 15 μέρες, δηλαδή θα παίξει με τον Ατρόμητο. Okay. Κοίταξε, πάντα σε τέτοιους τραυματισμούς να υπολογίζεις και ένα μικρό διάστημα. Σε μένα μην τα λες, Κωστή. Λοιπόν, επειδή είσαι φυσικοθεραπευτής, άρα έλα, παππούλη μου, να σου δείξω που το έχει η γιαγιά μου. Μπράβο. Γι' αυτό σου είπα μετρά τις μέρες. Μπράβο. Άρα ξέρεις. Λοιπόν, έγινε. Και το άλλο κομμάτι, και το άλλο κομμάτι θέλω να σου πω. Σήμερα εγώ θέλω να δω τον Αιγύπτιο, τον τρελό Αιγύπτιο, δεκάρι βασικό. Δεν θέλω να παίξει ο Πέλκας. Ο Πέλκας με τον Παναθηναϊκό, όποτε παίζει, σεληνιάζεται. Σεληνιάζεται. Είναι η ομάδα που πρέπει να παίξει οπωσδήποτε και να είναι φρέσκος για να πάρει τα πάνω του. Μεταφέρω πληροφορία. Συμφωνώ. 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 Μεταφέρω πληροφορία. Που είναι από 100 πλευρές τσεκαρισμένη. Πριν το match με τον συμπολίτη, τους μάζεψε και τους είπε: σας παρακαλώ, εγώ προσωπικά, για αυτό το παιχνίδι, παίξτε και για μένα. Δεν ξέρω αν θα αντέξω 5 λεπτά, 30, 45 ή 90. Παίξτε για μένα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σας έχω πει για άλλη φορά στο συγκεκριμένο. Και τους πόρωσε. Αυτά. Μάλιστα. Σε φιλώ. Χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ζουμου σου λέμε. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Δημήτρη. Σε ακούω πολύ στο βάθος, αδερφέ. Πολύ. Και ο Σίμα είναι τώρα, καλά είναι. Πάμε, πάμε. Για πες ξανά, δεν σ' άκουσα, είσαι εγώ. Είμαι για δεύτερη φορά παίρνω τηλέφωνο. Έλα, γόρι μου, έλα, σ' ακούω. Πρώτα να δώσουμε καλή επιτυχία απόψε το βράδυ στο Παπαδόπουλο Κέφαλο. Έτσι. Να ανοίξει καυτέρα και να μας φέρει την νίκη πάλι. Ωραία, τέλος. Δεύτερη, φίλε, μια χάρη θέλω από σένα να με βάλει λίγο τον ύμνο πάνω, πέρα να με πιάσουν τα σιρόπια. Όχι, μη μας κάνεις τέτοια, ρε φίλε, τώρα. Μη μας κάνεις τέτοια. Είναι γενικό κομμάτι, σε παρακαλώ πολύ, γι' αυτό πήρα και μόνο. Μη μας κάνεις τέτοια. Εκεί που είναι, που λέμε το ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ είσαι, γιατί με, τον, με τη λίρα από μέσα, από τον Κρομλίδη. Αγόρι μου, αγόρι μου, είσαι και εσύ είσαι συναισθηματικός τύπος, έτσι, όπως όλοι μας. Ναι, βάλτο λίγο να ανατριχιάσουμε, ρε φίλε. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Να το βάλουμε κάποια στιγμή. Πιθανόν να το βάλουμε το βράδυ στο pre-game. Γιατί τώρα να μην σας κόψω τις γραμμές. Καλημέρα, ναι! Γεια σας! Σαν το διάλογο δεν έχει, φίλε. Ναι! Καλημέρα! Ναι! Ναι! Κάτσε, ρε, πετάχτηκα από το πουθενά. Χαμήλωσε τελείως ραδιόφωνο, τα πάντα το όλα. Το τώρα, αφού ήταν άλλος. Σω μπροστά. Έλα, αγόρι μου. Προαγωγός. Γεια σου, ρε, προαγωγέ. Ναι, ναι. Προάγει στην Αιτήλα, φιλαράκι. Βεβαίως. Προάγει να πούμε το κλαρίνο Καστεθάνο. Τη βία. Τέτοιος είσαι. Τέτοιος είσαι. Τέτοιος. Ναι, τέτοιος. Τέτοιος είσαι. Έβαργες. Λείπεις, μεγάλος, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Πέτα μια Αιτήλα και να γουστάρουμε. Ναι, ναι. Γεια. Έτσι. Γεια, πες. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Έχω μείνει άφθονος. Άφθονος, επίσης μου αρέσει. Το έχω μείνει άφθονος. Έχω άφθονες νίκες. Από αυτό πάει το άφθονος. Εντάξει, δεν καταλαβαίνουμε. Δεν μου λες, εκεί στην 7, δίπλα είναι ο Κοβέ, σωστά. Ο Κούκος, Three Hills. Ναι. Κολομπάμπουε ή ο Κολομπάμπουε είναι στην 5. Κολομπάμπουε πάει 5-6. 5-6? Ναι, 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 πάει. Και Μετσετζίδης είναι λίγο πιο πέρα. Στην ευθεία. Δεν του έχει στην ευθεία. Και Μετσετζίδης είναι λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω. Μπράβο. Ναι. Τον ευλέπω, τον ευλέπω. Λίγο πιο κάτω είναι ο Λάρι. Λάμπραβο, Λάρι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι εκεί. Εκεί είναι, έχουμε φωλιά εκεί. Φωλιά, φωλιά. Έτσι, φωλιά. Έτσι, έτσι. Η φωλιά του Κούκου. Αυτά, λοιπόν, σαν τη συζήτηση για την μπάλα δεν έχει, φίλε. Αυτά για την ΠΑΟΚΑ. Ήσουν καταιγιστικός. Εγώ και Βροντές. Πάμε μόνο Βροντό πάει αυτό. Με Βροντές, όχι μόνο καταιγίδες. Με Βροντές. Σαν τη Βροντή δεν έχει. Σαν τη Βροντή δεν έχει, φίλε. Μετά τη Φασολάδα. Έτσι, έτσι. Βροντόφωνος. Βάλε κανένα καλό, βάλε κανένα καλό. Έγινε, αγοράκι μου. Έγινε. Με ένα ζαμέθαμπο, να ξέρεις. Με ένα, έλα να με βρεις. Πάμε διάλειμμα. Υπενθυμάω, υπενθυμώ ότι σαν το χιτζάς δεν έχει, πρώτον. Δεύτερον, ότι δώσαμε κρέατα αυτή τη βδομάδα, ξαναδώσουμε, επειδή με ρωτάτε. Σήμερα κληρώνουμε δύο τραπεζούκλες στη Λαδόκολα. Υπέροχες, να πάρετε την παρέα, να πάτε να φάτε εξαιρετικά πράγματα στο χορηγό δεύτερης ώρας, εκεί απέναντι από τον Μασούτη στα Ελευθέρια. Θα υπενθυμίσω, ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης με Bosch αφιγραντήρες, κορυφαίοι!
κορυφαίοι στο είδος τους. Ετοιμαστείτε, διότι ξεκινάει φεστιβάλ με προσφορές. Τα δώρα που θα δώσουμε από την άλλη εβδομάδα είναι για μία ακόμα φορά τα κορυφαία στην Ελλάδα. Καμία άλλη εκπομπή. Γιατί όλοι δίνουν δώρα, άντε να δώσουν ένα. Εδώ αυτό που γίνεται κάθε χρόνο δεν γίνεται πουθενά. Γι' αυτό και βγάζουμε καπέλο στην ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολαίδης. Και βέβαια άρτος ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, μην ξεχνάτε. Και τώρα αύριο, αν έχετε Δημήτριδες, αν έχετε Δημητρούλες, εκεί θα βρείτε τα κεράσματα, τούρτες, τα πάντα όλα. Τα πιο λαχταριστά πράγματα. Μοντέρνα, παραδοσιακά, όλα. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, πάμε, μπουκάραμε. Δεύτερη ώρα, πάω Κότο. Εκεί, ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας. Μια ειδική συνεργασία που έχει κάνει ο επίσημος ΠΑΟΚ με την υποστήριξη Σούρας Brokers. 2-11-93-5 πεντάρια, 2-11-93 και 5 τάλιρα. Και βέβαια, μπείτε στο paokoto.gr να ενημερωθείτε. Εξαιρετικές τιμές, απόλυτα φερέγγιοι άνθρωποι. Και λύνετε το πρόβλημά σας για τη μοτοσυκλέτα, για το αυτοκίνητό σας. Εννοείται λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκι, όπως είπα και πριν, που κληρώνουμε δύο τραπέζια σήμερα. Στο πλήρως αναγεννισμένο μαγαζί. Άνοιξε λίγο Ζαφύρι, άνοιξε λίγο Χιτζάζ. Έλα, 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 σου που σου λέμε. Έλα να με βρεις, μόνο για να δεις. Τη ζωή περνώ, να με λυπηθείς. Έλα να με βρεις, ίσως να σκέφτεις. Σβήνω μόνος μου, αν δεν ξανάρθεις. Έλα να με βρεις, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, παρακαλώ, παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο ύμνος του συμπολίτη είναι αυτός. Το έλα να με βρεις. Ναι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Για πες. Τι να πω. Σβήνω μόνος μου αν δεν ξαναρθείς, λες. Ταιριάζουν τα λόγια, είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, ταιριάζουν. Ναι. Ταιριάζουν. Περιμένουν 22η αγωνιστική. Εντάξει. Να okay. Σπάσουν το αίτητο. Επειδή μου ξαναγράφει φίλος ο Χρήστος, κάτι υποσχέθηκες χθες. Πρόσεξε, λέγε τόσα χρόνια ό,τι υπόσχεσαι το τηρείς. Χθες κάτι είπα εγώ. Τις υποσχέσουν μια χαρά, τις θυμάμαι. Και τις τηρώ. Είπα, αν στα 4 μάτς ο φίλος ο συμπολίτης πάρει έναν πόντο στα 4 μάτς με ΑΕΚ και Ολυμπιακό μέσα έξω, εγώ θα ξεκινήσω την επόμενη μέρα την εκπομπή με τον ύμνο του Νάρη. Το Άρη είναι δέσμευση. Τέλος. Ένα πόντο. Έστω και ένα πόντο. Μια ισοπαλία, ρε παιδί μου. Έστω. Άρη. Μια ισοπαλία. Στα 4 μάτς, μια ισοπαλία. Την επόμενη μέρα θα ξεκινήσω με τον ύμνο του Άρη την εκπομπή. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Το έχω, δεν το έχω, βεβαίως. Το έχεις. Δέσμευση. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να καθαρίσουμε το ματσάκι και όχι αφιψηλού και όχι. Ποια είναι αυτή. Όχι, λάθος. Γιατί με τέτοιες νοοτροπίες... Όχι. Την πληρώσαμε με κάτι καρδούλες παλιά, με κάτι έστερσουτ, με κάτι αυτά, δεν υποτιμούμε για... Όχι. Και με τον Παναθηναϊκό Δευτέρα πρέπει να το καθαρίσουμε για αυτό το μάτς, γιατί αυτοί μας περιμένουν. Ναι. Όλοι θέλουν να σπάσουν το αίτητο για να έχουν να λένε ότι έσπασε. Σωστό. Απλά με αυτό θα ασχοληθούμε αύριο και τη Δευτέρα. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο μάτς, θέλω να σας πω, γιατί. Ναι. Όχι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καμιά σπουδαία ομάδα, όμως μηδέν άγχος έχουν αυτοί. Αν χάσουν από το μεγάλο ΠΑΟΚ, σιγά μην τους πει κανένας κάτι. Οπότε έρχονται, σου λέει πάμε και ό,τι βγει. Δεν τους πει κανένας γιατί χάσατε τα πιτσιρίκια και τους υπόλοιπους που έχουν. Άρα αυτούς φοβάμαι όταν έρχονται και σου λέει μηδέν άγχος. Απλά εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει. Από νωρίς να ξεμπερδεύουμε, θα τα πούμε αυτά. Θα έρθει η ώρα. Για εκείνο το... Είναι άλλο παιχνίδι το σημερινό, τελείως διαφορετικό. Έτσι, άλλο το μάτς της Δευτέρας. Όπως καταλαβαίνετε, που θα είναι ο Γιέντς Μάε. Δανός, ξάδερφος του Νίλς Χόλγκερσον, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες. Και κάτι άλλο, ναι. Κέρδισα προχθές ένα εισιτήριο, ναι, για το σημερινό αγώνα, αλλά δεν θα μπορέσω να πάω. Μάλιστα. Αν μπορείτε να το δώσετε... Τώρα πάει.
σε κάνανα. Τώρα πάει. Πέταξε το πουλάκι. Πέταξε. Κοίταξε, τα εισιτήρια πέταξε. Πλέον δεν είναι ότι τα έχουμε εμείς ανώνυμα και έρχεται ένας και παίρνει άλλος. Στέλνουμε τα ονόματά σας, το αφημί σας, το ΆΜΚΑ στην ΠΑΕ και η ΠΑΕ ονομαστικά μας στέλνει τα εισιτήρια και άρα δεν μπορεί κάποιος. Γιατί αν πάει κάποιος και ρίξει μια πέτρα, λέω. Ναι. Εσύ θα κυνηγηθείς, να ξέρεις. Και ας είσαι στο σπίτι σου με παντόφλες. Οπότε. Καλά. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε. Κατανοητό. Πάντως, εντάξει, συμβαίνουν και πράγματα και υπάρχουν και πράγματα που βγαίνουν και δεν μπορούμε να πάμε. Ναι, γιατί δουλεύουμε και δεν έχουμε το περιθώριο. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και στην κλήρωση, άμα θες. Βεβαίως. Πες μου λίγο. 850. Α, αυτό είναι BMW. Θύμισε μου λίγο όνομα. Ο Γιάννης. Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Έγινε. Σε χαιρετώ. Πάει. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Αγουστέ. Καλώς το Σεραίο. Καλώς το παιδί. Εσύ της άλλης και προαγωγός. Ναι, βεβαίως. Αναβαθμίζεσαι. Καλά, ρε φίλε. Το πάνω είναι να υπάρχει εξέλιξη, να μην μένει στάση. Δουλειές να υπάρχουν, φίλε. Δουλειές να υπάρχουν. Κοίταξε. Μου έχει πει κάποιος ότι ρε φίλε, τι γίνεται το πρωί, τι γίνεται λέει από τις γραμμές. Τώρα πλέον περνάμε κυριολεκτικά σε άλλη φάση. Επειδή γίνεται τις γραμμές και με τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, το λέω. Δεν μιλάμε για νούμερο ούτε τέτοια, δεν θέλω να σας ζαλίζω. Απλά ένα ευχαριστώ μόνο να πούμε, τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω, σερέ μου. Εγώ θέλω σήμερα όποιοι πάρουν την ευκαιρία τους να την αρπάξουν από τα μαλλιά. Δηλαδή αυτό είπαμε ότι όποιος μπαίνει δεν θέλει να βγαίνει, να το δούμε στην πράξη μέσα στο γήπεδο. Να παίξουν για αυτούς που θα έρθουν από μακριά, που κάνουν χιλιόμετρα. Φυσικά. Για τον κόσμο που θα έχει μια ψηλοδροσιά και αφήνει τη ζεστούλα του, βεβαίως. Έτυχε να είναι κρύα μέρα σήμερα, γιατί μέχρι τώρα ο καιρός δεν έχει. Δεν ζητώσαμε. Σήμερα. Μέχρι τώρα ήταν βαμβάκια, αλλά σήμερα εδώ έχει έναν αέρα, κάτσε καλά. Αλλά πάω και σε ρε φίλοι. Θέλουμε απλά να δώσουν την ψυχή τους πάλι από την αρχή να μπουν μέσα να τους πατήσουν. Γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει το μέτρο σύγκρισης με τη Χάρτινη που έπαιξε με αυτούς και τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, υπάρχει για αυτό το τρυπάκι μεταξύ των ομάδων. Ναι, βέβαια. Δεν έχει καμιά σχέση τώρα μετά από 1,5 μήνα οι ομάδες. Αλλά πάλι εμείς θέλουμε, ρε παιδί μου, να δείξουμε ότι να μπουν μέσα σοβαροί και να ικανοποιήσουν τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να δει μπάλα, να δει γκολ, να δει προσπάθεια. Υπάρχει ένας που είναι, πολύ χαρούμενος απόψε που έχει πέσει θερμοκρασία. Για λίγη. Αφού ξέρεις. Αυτός που θα βάλει, φίλε, το μάλινο σκούφο. Ο Ραζβάντο, ναι ρε φίλε. Έτσι. Αυτό σήμερα από το πρωί πανηγυρίζει. Σου λέει και το κασκόλ της μαμάς με τις άγκυρες και τις βάρκες και το σκουφί. Καλυμμένα τα φρύδια και τα αυτιά. Οπότε άχαστο το μάτς. Ασούκλα από εδώ μέχρι τα γαυγάμιλα. Ωραία, βάλαμε και σκληρός 283. Έγινε στελάρα. Τα εισιτήρια από τη γραμματεία θα πάμε του σταθμού, ε. Ναι, τα εισιτήρια από εδώ, από τη Μαρελής. Εντάξει, έγινε, φίλε, λέμε. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Μιλάμε στον αέρα, χωρίς φίλτρα. Κανονικά, γεια σας. Ναι. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Κάερε στα περμητίδο λαβεντάρσιες οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αλήθειες λες το λαό. Κουφάλα νεκροθάφτη, σήμερα θα σε πάρει ο Βαρδάρης και θα σε πάει από εκεί που σε έφερε. Γιατί από εκεί έρχεται ο Βαρδάρης. Λοιπόν. Με σκούφο δεν χάνω, να ξέρεις. Λοιπόν, ναι, δεν χάνω και δείχνω και δάχτυλο. Λοιπόν, με την καλή την έννοια, ε. Ναι. Μην παρεξηγηθούμε και όλα για την κερκίδα με αγάπη, ναι. Δεν είπες πιο δάχτυλο. Βλέπεις και το Πανάγατος μας έκανε από 5 δάχτυλα διαφορετικά το καθένα. Τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και όλα μαζί ανοιχτά. Αλλά στη χρήση. Αναλόγως στη χρήση. Έτσι. Λοιπόν. Έτσι. Πάνω στη χρήση, ναι. Τώρα είναι ευκαιρία κύριοι, δεν θα πω ονόματα. Σας δίνεται κάποια ευκαιρία να παίξετε μπάλα που λέτε γιατί δεν με βάζει να παίξω. Άρπαξε την ευκαιρία όπως είπαν και οι προηγούμενοι και δείξε ποιος είσαι και αν αξίζεις να παίζεις. Σωστό. Αν και δεν νομίζω ότι θα πάει. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε πολύ μεγάλες αλλαγές. Απέδειξε ο προπονητής σου ότι όποιος παίζει μπάλα πάει και βασικός.
Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Αλλά και οι βασικοί που πάνε μένουν στον πάγκο και δεν μιλάνε. Γιατί είναι τόσο βαθύ το ρόστερ που δεν πρέπει να υπάρχει γκρινιά. Μα έτσι, θα είπε κάτι Παύλε. Παύλε μου. Άκουγα εχθές το Πίσισβαρ και χαιρόμουν λες ήταν παιδί μου. Βέβαια. Να μιλάει και να γελάει το πρόσωπό του. Βέβαια. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής. Είπε κάτι, Παύλε, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο Ρασβάν εχθές. Στο ΠΑΟΚ οι βασικοί παίκτες δεν είναι μόνο 11. Πάντα το λέει, δεν το λέει μόνο τώρα. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Μπίσεσβαρ που δεν παίζει πάντα 11 δεν θεωρείται βασικός. Δεν θεωρείται βασικός. Έτσι. Ο Λιμνιός είναι παγκίτης. Άμα δεν είχε στα φράγκα, κάθε Κυριακή θα έπαιζε. Ακριβώς. Άσε που αυτοί που είναι στον πάγκο μας, αλλού θα παίζαν όχι βασικοί. Ο Καρέλης, ο Χατσερίδης, ο Ζαμπά, ο Βέρμπλουμ, ο Ρέι. Θα παίζει παντού βασικοί, παντού. Παντού. Έχει μια ομάδα βασικούς που παίζουν δανεικοί. Ακριβώς. Ο Λάμπρο. Βλέπετε τι κάνει. Όχι, δες τον Κουλούρι, δες τον Λάμπρο, τι κάνουν. Αλλού. Έτσι. Ναι. Διαπρέπουν, ναι. Διαπρέπουν. Έγινε Παύλε! Διακρίνω πολύ πόνο και κλάμα, ρε Κωστή. Τι θα γίνει και στο ραδιόφωνο μας. Ξίδι μεγάλο σε νταμιτζάνα αλλά και σε δεξαμενή. Με βατήρα για να κάνουν βουτιές. Να είναι και χαλασμένο. Δεν πειράζει. Όπως τα χάπια που παίρνουν, αδικηθήκαν κιόλα. Άντε ρε, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Προχώρα παρακάτω, μη στέκεσαι άλλο. Μη στέκεσαι. Ο Πασχαλάκης πόσα λεφτά παίρνει στο συμβόλαιο του, 700 πόσα παίρνει. Πού να ξέρω. Ναι, Πασχαλάκη είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να αποκρούσει, δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Ή επειδή. Απαγορεύεται επειδή έρχονται Χριστούγεννα. Θα έπρεπε να λέγεται Χριστουγεννάκη. Αυτός που χτύπησε. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, εάν το ρίχνει αριστερά, δεν θα το πιανε. Ή δεξιά. Γεια σου, Παύλε! Φιλιά! Σε χαιρετώ! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτό έλειπε να απολογούμαστε κιόλας επειδή ο τερματοφύλακας μας έπιασε το πέναντι. Δηλαδή επειδή πλησιάζουν τα Χριστούγεννα έπρεπε να λέγεται Χριστουγεννάκης. Επειδή το λένε Πασχαλάκι απαγορεύεται. Δεν θα καθίσουμε τώρα να δίνουμε απαντήσεις για το καθένα τι. Έλα Παναγιώτη μου. Σε αυτό το γεγονός τώρα επειδή έτυχα στη συζήτηση να πω ότι είναι πολύ ψηλός. Κάντε κάτι παιδιά, δεν μπορεί να... Αυτά. Κόψτε του τα νύχια. Κόψτε του τα νύχια. Ναι, αυτό. Φοράει 45 νούμερο παπούτσι. 47. Έτσι απλά. Ναι. Δεν το έχει ξανακάνει ο Πασχαλάκης. Μας τρελάνουνε κιόλας. Ο Πασχαλάκης είναι και άλλη φορά. Και φέτος έπιασε με τη Σπαρτάκ πέναλτι. Λοιπόν. Έτσι. Και άλλες φορές. Ναι. Εκείνο ήταν μιλητό το πέναλτι. Γι' αυτό το πιάσε. Ναι, ναι. Του το είπε. Θα σου στείλω εκεί. Να λέμε και την άλλη φορά. Βέβαια. Δεν κρυβόμαστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω για το σήμερα. Για το σήμερα, παιδιά, το νου σας ρεμάλια. Το νου σας καλά, εννοείται ότι θα το βάλουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, δεν είναι εύκολα αυτά τα παιχνίδια πλέον. Σε καμία περίπτωση. Σε ξέρουνε, βλέπουν τι κάνεις και όλοι φυσικά και είναι και αυτό το δυνατό, δεν είναι να το κερδίσουν. Δεν πάνε να πει πίτι, πια πίτι και λέμε και αυτά. Μια ομάδα που παίζει σε ευρωπαϊκό... στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γιατί. Δεν τα, δηλαδή... δεν τα λέω αυτά που λέω στην αρχή ούτε για γούρι, ούτε επειδή πρέπει να βρω κάτι να πω. Έχω πάντα να πω κάτι για να γεμίσω την εκπομπή. Το λέω επειδή το πιστεύω. Όχι, πραγματικά το πιστεύω. Νιώθω την ανάγκη να το πω όπως θα το έλεγα αν δεν είχα μικρόφωνο σε μια παρέα. Ότι ξέρετε κάτι. Δεν πρέπει. Και αυτοί θα έρθουν για να διεκδικήσουν κάτι. Δεν πρέπει να πω ότι εντάξει, μωρέ τώρα. Οκ, okay, θα τους πάρω. Η Τσέλσι ίδρωσε για να πάρει το παιχνίδι μέσα στο Λονδίνο. Με το ζόρι 1-0. Με το ζόρι. Στα τελειώματα. Ναι. Ναι, σωστά, γι' αυτό εγώ βγήκα μόνο και μόνο να υπενθυμίσω αυτό το πράγμα. 4-85 στην κλήρωση να με βάλει. Πολύ ωραίος, φίλε. Σ' ωραίος. Λοιπόν, και σήμερα δροσούλα, παιδιά. Βέβαια. Δεν θα δουλέψει το franchise με τα παγκάκια, αλλά δεν με πειράζει κιόλα. Ρε, δεν βέφτει, Δεν βέφτει με τίποτα. Με τίποτα, Κωστή μου, ειλικρινά. Ξέρετε. Δηλαδή, κάθε μέρα φτιάχνετε και περισσότερο. Τσιμεντοποιείτε. Ναι, ρε, παιδί μου, δεν ξέρω. Απ' τη βάση το πείτε ότι δεν έχει πρόβλημα. τα ίδια θα λέμε. Και στη στραβή την πρώτη. Δεν πιστεύω να σας πέσει λοιπόν, με μία ήττα. Έχω πει παλιότερα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είπα. Κάποια στιγμή αυτή η ομάδα θα χάσει. Βέβαια. Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα να χάσει. Δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε. Όχι, θα χάσουμε όταν θέλουμε εμείς. Όταν δεν θα πούμε τόσο κεφάτι.
Έτσι. Όταν πει αυτός με το σκουβάκι που λες, σήμερα θα χάσουμε, μπορεί να χάσουμε. Πιστεύω, ξημέρωσε σήμερα, άνοιξε το πατζούρι του και είδε έξω ότι είναι δαγκωτό και μη πανηγύριζε. Πανηγύριζε, φίλε. Μη σου πω ότι έχει κοιμηθεί δηλαδή με το σκούφο. Ναι, ναι. Λοιπόν, την αγάπη μου ζού, μου φιλιά, σου μου σου, γεια σου Παναγιώτη μου. Ε, εννοείται ρε φίλε. Θα... Και σήμερα 8-10 έχουμε το βράδυ και αύριο θα είμαστε. Εννοείται εδώ. Α, εδώ. Κανονικά, δεν έχει... Όταν λέμε δεν πέφτει με τίποτα, δεν πέφτει με τίποτα το μικρόφωνο. Έγινε, έγινε. Γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Γεια σου Παναγιώτη. 23-10-287-888, περί ανέμων και υδάτων, περί ποντικών και γάτων, που έλεγε. Αυτές οι παλιές παροιμίες, φίλε. Ναι. Γεια σας. Πολύ σημαντική παρατήρηση από τον ακροατή. Θα τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα! Έλα, Κωστάκη. Καλώς το παιδί! Καλημέρα, τι κάνεις. Τι γίνεται, Χρήστος. Πρώην γείτονας. 731, βάλε και εμένα. Για πες ρε Χρυσταρά. Και εγώ χθες το βράδυ με το σκούφο κοιμήθηκα για γούρι. Μπράβο, φίλε. Καμιά φορά κοιμάμαι και με γυναίκες, λέει. Λέει, κοιμάσαι με ανοιχτά παράθυρα. Λέει, ναι, καμιά φορά λέει, κοιμάμαι και με γυναίκες. Πού και πού το κάνουμε κι αυτό. Πού και πού. Ναι, το βράδυ θα σε ακούω μέσα από το γήπεδο που θα είμαι κι εγώ. Ωραιότατα. Θα πάω, βέβαια. Ωραιότατα. Να πάρετε. Διαχείες. Όσοι είστε και μέσα στην Τούμπα, να πάρετε αν θέλετε. Να σας βγάλουμε αέρα όταν θα κάνουμε το pre-game μας. Θα σας ακούμε από το έτσι. Κινητό. Χαίρομαι, χαίρομαι. Όταν παίζει η ομάδα. Όλα θα πάνε καλά σήμερα. Δεν ξέρω αν νιώθετε έτσι. Όταν ξυπνάω το πρωί και ξέρω ότι κάπου στο τελείωμα της μέρας παίζει ο ΠΑΟΚ, ακόμα και όλη η μέρα μέχρι να φτάσουμε στο ματς είναι διαφορετική. Μπορεί να κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα. Να πηγαίνουμε στη δουλειά, να πάμε το παιδί στο σχολείο, ξέρω εγώ το πάνω. Ναι, αλλά όταν στο μυαλό έχω ότι στο βάθος της ημέρας, το τελείωμα, παίζει ο ΠΑΟΚ, είναι όλη η μέρα είναι διαφορετική. Είναι σαν να μετράμε αντίστροφα, σαν να υπάρχει αυτή η αδειμονία, αυτή η λαχτάρα να έρθει η ώρα για το ματς. Εντάξει, έτσι. Συμφωνώ και το ματς το σημερινό, όπως είπες και εσύ, πιστεύω ότι είναι πολύ πονηρό. Γιατί αυτοί έρχονται χωρίς κανένα άγχος απολύτως. Σωστό. Αυτό που λες. Είναι. Γιατί εμείς θέλουμε τους τρεις βαθμούς οπωσδήποτε. Σωστό αυτό που λες. Και εδώ θα πω αυτό που είπα με τον συμπολίτη. Εμείς καθορίζουμε την τύχη έτσι, των παιχνιδιών. Ξεκάθαρα. Πλέον φτιάξαμε την ομάδα μας έτσι που αν εμείς δεν είμαστε αυτοί που πρέπει θα χάσουμε από τη μία ή την άλλη ομάδα. Ναι. Πλέον μπαίνει ο αντίπαλος και ξέρει θα παίξω με αυτόν ο οποίος έχει σερή νικών. Θα παίξω με αυτόν που έχει τρελή αυτοπεποίθηση. Κάτι είπε ο Μπίσεσβαρ, κάτι είπε ο Πρίγιοβιτς. Μπαίνουν όλοι και ξέρουν ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, με μικρό σκορή, με μεγάλο, στο τέλος φοβούνται ότι θα χάσουν. Μεγάλη υπόθεση. Αυτό είναι κεκτημένο, αδερφέ. Ναι, ναι. Είναι κεκτημένο. Ούτως και ο προπονητής σου το δήλωσε από ό,τι διάβασα χθες. Θεωρεί ότι 30 με 40% ο ΠΑΟΚ είναι ανώτερος από την ΑΕΚ. Εντάξει. Δεν το είπε. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Για τον Λίνεν λες. Όχι για τον Λίνεν, τον προπονητή της Βίντι. Α, τον προπονητή της Βίντι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει. 30 με 40% ο ΠΑΟΚ το θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος από την ΑΕΚ. Εντάξει, οκ. Okay. Εκεί πάντα είμαι επιφυλακτικό, να ξέρεις. Επιφυλακτικός δεν είναι. Εντάξει, τα ακούω βερεσέ, ναι, ναι. Ναι. Παιχνίδια του μυαλού ίσως να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Α, μπράβο. Δεν τρώμε παραμύθι. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Πάμε παρακάτω, εντάξει. Να δώσω χαιρετίσματα και στο κουμπαράκι μου το Βαγγέλη από το Πλαγιάρι. Ακούει. Ακούει, σίγουρα ακούει. Και το βράδυ με την νίκη. Φιλιά πολλά. Αύριο τα λέμε για το Παναθηναϊκό. Βέβαια. Εννοείται. Άντε, εννοείται. Bye. Φιλιά πολλά. Διαβάσατε, ακούσατε έτσι τι δήλωσε ο Έδβαλντ Λίνεν για την ΑΕΚ. Πέρασε από εκεί ο Λίνεν. Έχει νέο αφημί, νέα διεύθυνση. Δεν έχει πλέον τα στοιχεία μου. Δεν έχει πλέον τα στοιχεία μου. Βγήκε ο άνθρωπος ο οποίος έχει φύγει από την ΑΕΚ. Να τα λέμε όλα γιατί κουκουλώθηκε. Κουκουλώθηκε το θέμα. Βγήκε και μίλησε ο άνθρωπος και είπε: αυτό το κλαπ δεν υπάρχει πλέον αυτή η ΑΕΚ. Εμείς που λέμε ότι η ΑΕΚ 2014, έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η ομάδα. Ο σύλλογος αυτός είναι ενοχλητικό, λέει, σε σημείο που καταντά γελίο. Η συμπεριφορά των υπευθύνων είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. Απευθύνθηκα στη FIFA, δεν έχω πετύχει τίποτα μέχρι τώρα. Η ομάδα υποβάστηκε στην τρίτη κατηγορία. Για να πάρει νέο αφημί, τα χρέη της διαγράφηκαν. Τότε επικρατούσε αυτό το νομικό μοντέλο στην Ελλάδα. Ακόμα πιο σκανδαλώδης είναι η απάθεια των διεθνών οργάνων που δεν πιέζουν καθόλου το Σύλλογο ή την Ομοσπονδία. Το κλαπ εκείνο δεν υπάρχει πλέον. Μετά τον υπευβασμό και την πτώχευσή τους, φαίνεται πως έχουν καταστρέψει όλα τα αρχεία
Άρα δεν έχουν και τα δικά μου στοιχεία πλέον. Σε παρένθεση γέλια. Πλέον ο σύλλογος έχει νέο αφημί, νέα διεύθυνση χωρίς την κληρονομιά και τις αμαρτίες του παρελθόντος. Δεν γνώριζα ακριβώς τις διοικητικές και οικονομικές συνθήκες τότε, όμως έχοντας εμπειρία από την Ελλάδα, ήμουν προετοιμασμένος για αυτή την περιπέτεια. Με είχαν προειδοποιήσει να μην πάω εκεί. Πιστεύω πως θα μπορούσαμε να έχουμε σωθεί ακόμα και με αυτή την νεανική και άπειρη ομάδα, μπουρουμπούρου κτλ. Απλά κτλ. Είδατε καμία αντίδραση, τίποτα αυτά? Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος. 100%. Και δεν έχει κανένα λόγο αυτός τώρα εκεί που είναι. Έτσι είναι, στη Γερμανία, προπονητής. Okay. Αυτά. Κουκουλίτσα, αν είχε βγει πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ και είχε μιλήσει, είχε πει το 1/10 από αυτά που πέρασε πριν ο Κορδέλα και είχε πει για τον ΠΑΟΚ λόγια τέτοια, θα τα παίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα τα κάνανε 3D γιγαντοαφίσα, αφισόραμα, θέλω να σας πω, με ειδικά αφιερώματα στα έντατα, ο Σαββίδης, ο κακοπληρωτής, ο ΠΑΟΚ που πιστολιάζει και τέτοια. Αλλά, okay. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, τι σημαίνει? Ρωτάει ο καινούριος, ο ακροατής μας, ο Αρίστος. Αρίστο, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορεί να σημαίνει ό,τι θέλεις εσύ κατά συνθήκη. Είναι μια έκφραση μπαλαντέρ. Παράδειγμα, δίνω θερμές, θα πάτε στις θερμές με την κοπέλα σας για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Ταιριάζει. Ή πήγα στην τάδε ξέρω εγώ, δημόσια υπηρεσία και. Είδα, ας πούμε, ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και τρελάθηκα και σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερί μου. Ξέρω εγώ, έφυγα και πήγα αλλού. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Ή γνώρισα την ξαδέρφη του φίλου μου που είναι φίλε. Τι, καλή, φίλε. Σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερί μου. Ταιριάζει παντού. Είναι μια ειδική κατασκευή έκφραση. Συραφή από διάφορα πράγματα. Από το καραπιπερί μου, καραπιπερί μου. Το τραγούδι. Το παραδοσιακό της Γλυκερίας και το Σουλουμουντρούχουμ που δεν ξέρω από πού είναι το Σουλουμουντρούχουμ. Πρέπει να είναι από Μικη Μάου. Προσοχή, δεν βάζω σίγμα στο τέλος. Ίσως να είναι από τη Λέσχη, δεν φοβάμαι, στο Μπλεκ. Μπορεί, δεν ξέρω. Ίσως. Πάμε στις γραμμές. Εικάζω ότι δεν είναι μούντζα αυτή. Είναι 5 γραμμές που περιμένουν. Και πάμε να πάρουμε τις γραμμές να μιλήσετε εσείς στον αέρα. Άμα εγώ σταματήσω να μιλάω κάποια στιγμή. Ναι, γεια σας. Πάρα πολύ σημαντικός. Λακωνικός, μας το είπε με βλέμμα. Βλοσιρό το βλέμμα σου, μιλάει κορατή. Πάμε στον επόμενο. Next με κάπα σίγμα ταφ. Γεια σας. Έλα γίγαντα καλημέρα. Καλό στον Κούδα. Καλό στη Βαλανιδωράχη. Έλα τα γόρι μου. Επειδή μιλες μόνο τη Βαλανιδωράχη και η οποία είναι λίγο άγνωση σε αρκετό κοινό. Όχι πλέον. Όχι πλέον. Όχι πλέον. Όχι πλέον. Α, δεν ξέρω αν έχω γίνει πλέον γνωστό. Σε παρακαλώ. Έτσι, δεν χρειάζεται να πλέσει την Πρέβεζα. Καλά, σοβαρά, μιλάς εδώ τώρα τι. Μιλάμε για Βαλανιδωράχη μέσα από την εκπομπή. Έχει γίνει must. Είναι mainstream. Λοιπόν, εδώ τώρα θα σου βάλω λίγο φήμοτρο. Οπότε θέλω να πω τα δικά μου, όπως ξέρεις. Θα το βάλω μόνος μου το φήμοτρο, αλλιώς θα σε δαγκώσω. Δεν σου επιτρέπω να σπίσει το διάλογο. Λοιπόν, σήμερα, Κωστή μου, είναι το παιχνίδι με την Βίτη. Ένα παιχνίδι που για μας είναι πάρα πολύ τύχη που έπαιξε πρώτα με τη Σέλση. Μας απέδειξε ότι αυτή η ομάδα είναι σκληροτράχηλη και όχι όπως. Πολλοί τη θεωρούν εύκολο παιχνίδι. Οπότε λοιπόν ο Ρουμάνος σωστά έχει διαβάσει το παιχνίδι για σήμερα. Οπότε σήμερα δεν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις, δεν πρέπει να φορτώσουμε τους παίκτες με άγχος. Θα τους αφήσουμε. Κάτσε. Περίμενε. Δεν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από την ομάδα. Ναι, από τους παίκτες εννοώ να τρέξουν να τους πρεσάρουμε με το άγχος. Καταλάβες, αυτό εννοώ. Να έχουμε απαιτήσεις να μην τους αγχώσουμε. Ναι, ρε καμάρι μου, ναι, να μην ναι. Τους αγχώσουμε, να μην ναι. Αγχώσουμε τα παιδιά, γιατί. Όχι όμως να μην έχουμε απαιτήσεις. Ναι, πάντα έχουμε απαιτήσεις από την ομάδα. Ναι, απλά να μην τους αγχώσουμε, ναι, είναι σωστό. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω από τον κόσμο να αγχώσει τους παίκτες. Λοιπόν, για να μπορούν να παίξουν ελεύθερα όπως έπαιξαν μέσα στον Μπόρσοφ και κάνανε αυτά που κάνανε. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό σήμερα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Την ξέρει ο Λουτσέσκου. Πάμε παρακάτω. Τώρα για τον Λουτσέσκου. Ξέρει και διαχειρίζεται. Κάποτε είχαμε συζητήσει μεταξύ μας και είχαμε πει ότι πώς θα διαχειριστεί αυτό το ρόστερ. Μπράβο στον Ρουμάνο. Έβαλε μυαλό και έχει τις δυνατότητες να προχωρήσει παρακάτω. Τώρα θέλω να πω για το γήπεδο. Ιστορική ήταν πραγματική στιγμή. Μόνο και μόνο ότι μας παραχώρησαν το οικόπεδο αυτό των 29 στρεμμάτων και κάτι τετράγωνα. Οπότε λοιπόν για μια στιγμή έστω νιώσαμε και εμείς λίγο υπερηφάνεια ότι μας υπολογίζουν και μας, εν πάση περιπτώσει, μας αγαπάνε για λίγο. Υπερηφάνεια λοιπόν. Νιώθουμε για πολλά άλλα πράγματα, όχι επειδή μας έδωσαν κάτι ψίχουλα σε σχέση με τους άλλους. Αυτό εξυπακούεται, Κωστή μου. Η υπερηφάνειά μας δεν έχει να κάνει σε τίποτα που έχει να κάνει με αυτούς.
Λοιπόν, σε άλλους κάνανε γήπεδα, Βασίλη μου, σε άλλους φτιάξανε, χαρίσανε εκατομμύρια, εμάς απλά μας δώσανε ένα οικόπεδο που είναι άχρηστο, έχει μόνο η λαϊκή και οι καντίνες. Έτσι. Επειδή τα ξέρεις και εσύ, τα ξέρουμε όλοι μας, εννοούσα την υπερηφάνεια ότι ακουστήκαμε, εν πάση περιπτώσει, και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι τέλος πάντων υπάρχουμε γιατί... Καταλαβαίνω ό,τι θέλεις να πεις. Καταλαβαίνω ό,τι θέλεις να πεις. Λοιπόν, ναι, ναι. Αφήνω αυτό τώρα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, εδώ έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Μπορώ να επιλέξω κατηγορία, πατριωτογνωσία, φυσική ιστορία, γεωγραφία, πολιτική, οικονομικά. Όχι, είναι αποκλειστικά ευθύνη δική μου. Κάνε μου την ερώτηση. Ευθύνη δική μου. Σε ακούω λοιπόν. Έτοιμος είμαι. Τα πόσα χιλιόμετρα θα πάρει σήμερα στο pre-game κόσμο για να επικοινωνήσει στο εξωτερικό είδος. Ωραία ερώτηση, ρε φίλε. Πολύ ωραία ερώτηση. Να σου πω. Τα σύνορα, ας πούμε, αν ήταν δίπλα. Πολύ ωραίος είσαι, φίλε. Με τα Σκόπια, από πόσα χιλιόμετρα πρέπει να είναι μακριά ο άλλος που θα επικοινωνήσει. Θα σου πω το εξής. Από τη Λέοντο Σοφού από κάτω, άμα πάρει κάποιο, δεν θα του κλείσουμε το τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, αν πάρει από το καναλάκι της Πρέβεζας, λέω κάποιος, τυχαίος φίλος, κάποιος από τη Βαλανή Δωράχη, δεν θα του κλείσουμε το τηλέφωνο. Θέλω να πω εγώ. Εντάξει. Παρακάτω, κλείνω και κλείνω με αυτό που θέλω να κάνω. Σήμερα θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αφιέρωση σε μια κοινή γνωστή μου, την Μαρία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ένα πολύ υπέροχο άτομο. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου, να έχει την περιπέτεια που έχει αντιμετωπίζει ο γιος της, να την ξεπεράσει όσο γίνεται πιο ανώδυνα, να είναι πάντα καλά. Επίσης, εύχομαι σε σένα καλή εκπομπή. Αγόρι μου! Έκπληξη το βράδυ να σε πάρω τηλέφωνο, γιατί θα χαρώ να προκάλει. Θα χαρώ να πάρεις. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Ωραία ερώτηση είναι και το πιο μακρινό που παίρνουμε. Πρέπει να είναι λογικά η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Μπορεί να είναι το Μόντρεαλ. Μιλάμε τώρα για πολλές χιλιάδες μίλια, πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, έτσι. Λοιπόν, αλλά αν βγει κάποιος που είναι στην Πάτρα, όπως βγάζουμε τα παιδιά, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο από την Πάτρα, όπως βγάζουμε τα παιδιά, τον Δημήτρη από τα Χανιά, ξέρω εγώ, τα παιδιά από την Κύπρο, δεν σημαίνει ότι δεν. Απλά ανοίγει η ομπρέλα μας, όπου φτάνει η αγκαλιά μας. Επίσης, αν εσείς ακούτε την εκπομπή και την ώρα που μιλάμε, ακούσετε τα παιδιά που παίρνουν από κάποιους, που παίρνουμε εμείς τηλέφωνο, γιατί τους παίρνουμε εμείς τα παιδιά. Και θέλετε να επικοινωνήσετε, εννοείται, δεν κλείνουμε την πόρτα. Να βγείτε και να πείτε, ξέρετε, σας ακούω και είμαι αυτή τη στιγμή, παίρνω τηλέφωνο από το Μιλάνο, να πούμε, ξέρω, από το Λονδίνο, από τη Σεβίλη. Βεβαίως, εννοείται. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the boy. Τι κάνεις, Κωστή? Εδώ, φίλε, εντύπωση. Βάζεις μέσα και τις τροφές. Και τις τροφές του Τερλέγκα. Ή τις τροφές, τις σκυλοτροφές. Τα χιλιόμετρα, τα χιλιόμετρα. Βεβαίως, για τις τροφές, φίλε, κανονικά. Η σκιάδη το παίρνω. Το λατομείο στην απέξω. Αγόρι μου, αγοράκι μου. Αγοράκι μου, λατομείο μου. Έλα, για πες. Κωστή, εύχομαι να κερδίσουμε με 2-0. Και με 1-0 αν κερδίσουμε δεν θα χαλαθώ. Τα ξέρεις. Δεν μας χαλάει φυσικά. Δεν θέλουμε χ. Αυτά τα παιχνίδια είναι ευκαιρία για μας. Τι χ, το χ, τι χ, δεν υπάρχει χ. Δεν υπάρχει χ, γιατί τα παιχνίδια με τη Τσέλσι... Όχι. Εντάξει, δεν μπορούμε να την κοντζαρίσουμε. Για να έχει αντίκρισμα, το λέω για πολλωστή φορά, η νίκη, το διπλό μέσα στην Πάτε Μπορίσοφ, σήμερα νίκη, έστω και με 1-0. Είναι ξεκάθαρο. Απλά βλέπω μια χαλαρότητα και επειδή αφουγκράζομαι, έχουμε πλέον μετά από τόσα χρόνια εκπομπών, το ξέρεις, το μυρίζομαι όταν υπάρχει μια... Πώς ήμασταν στην Τζίτα την προηγούμενη εβδομάδα με τον συμπολίτη. Δεν υπάρχει αυτό για το σημερινό μάτς. Πιο πολύ ακούω συζητήσεις για το Βάζελο τη Δευτέρα παρά για το απόψινό παιχνίδι. Και δεν μου αρέσει αυτό, το επισημαίνω. Γι' αυτό. Η δεκάδα δόθηκε. Ποιοι δεν θα παίξουν? Κοίταξε, δεν θα παίξει σίγουρα ο Βιερίνια που είναι εκτός αποστολής για να ξεκουραστεί. Δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει σίγουρα ο Μαουρίσιο που είναι τραυματίας πολύ καιρό και θα λείψει και τις επόμενες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα. Ο Πέλκας θα θέλει να παίξει σίγουρα. Ο Πέλκας πιθανόν να ξεκινήσει κιόλας. Τώρα, θα έχει εναλλακτικές. Ο Ελκαντουρί επιστρέφει. Μπορεί να ξεκινήσει και ο Μαροκινός. Υπάρχει περίπτωση να δούμε στην ενδεκάδα και τον Μπίσεσβαρ και τον Ουάρντα. Έχει δηλαδή και ο Λιμνιός μπορεί να παίξει. Έχει εναλλακτικές. Οι σίγουροι που δεν παίζουν είναι ο Μαουρίσιο. Ο Βιερίνια που είναι εκτός. Έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχει ο Άρντα? Ο Άρντα. Hyundai DB-Dai, τι. Μήπως, μάλλον, όχι μάλλον, μου το έχουν πει. Έχει, πρέπει να είναι αγροτικό. Έχει ένα αγροτικό, φίλε, με καρότσα. Αγροτικό. Εντάξει, μην φανταστείς κανένα αγροτικό παλιό ντάτσουν.
Ένα αγροτικό το οποίο είναι αγροτικό, αγροτικό, αγροτικό. Αλλά είναι. Χάιλουξ. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Χάιροκ. Ξέρω εγώ. Αλλά... Πρέπει να ζωρίσει και ο Γιωργάκης ο Σαββίδης να καθαρίσει μέχρι και την καρότσα. Είδες φίλε τι ωραίος, μου έκανε εντύπωση. Και επίσης δεν έκανε. Ποιος ξέρει τι κουβαλούσε, άχυρα κουβάλωσε την καρότσα αυτός. Και διάλεξε αγροτικό να πάρει. Πιο έξαλλος ήταν ο Σαββίδης ο μικρός με τον Μάτος. Λέει καλά ρε, λέει, λέει εμένα περίμενε, πρέπει να είναι λέει δύο χρόνια άπλυτο το αυτοκίνητο. Έβγαλε κάτι κορέους από μέσα, μου κάτι γλάρι βγήκαν από μέσα, κάτι πιγκουίνι. Έχω φυτρώσει πεύχα, άσε να το. Πατάτα φύτρωσε. Αλλά δεν έκανε αρπακολιά, έκανε δουλίτσα. Λέει τον είδαμε το σφουγγάρι μέσα στη ζάντα φίλε να μην είναι εξής εκεί στα ενδιάμεσα. Ωραίος φίλε, μ' αρέσει αυτό. Άστα να πάνε. Μ' αρέσει φίλε αυτό το οικογένεια. Ήθελα φίλε. Να δω όλο το βίντεο, όχι μόνο τώρα το αυτοκίνητο, να το καμαρώνω να τρίβει όλο το αυτοκίνητο. Οικογένεια. Το έχει, υπάρχει ρε, υπάρχει στην ομάδα κάπου υπάρχουν. Να μπει στον αθλητήριο, κάπου τα έχουμε. Κάπου τα έχουμε. Έγινε λατομείο! Θα κλείσω για να πάρουν κι άλλοι ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Και με την νίκη, με πάντα. Την νίκη. Αγάπη. Πάντα, χαρά. Πάντα. Αγάπη για τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο μετά τις νίκες. Όχι μόνο μετά τις χαρές, όχι μόνο στις ωραίες μέρες στα γλέδια και στα πανηγύρια. Λέω τώρα που είμαι στα πάνω μας. Αίτητη αυτά, έτσι σε ρίνε. Αγάπη, αγάπη όλες τις μέρες. Ειδικά στις μέρες που δεν θα είναι ευχάριστες. Λέω τώρα σήμερα, λέω εγώ, γενικά. Καλημέρα σας! Ε! Γεια σας! Κουκουβάγια, πάμε στον επόμενο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά, εγώ μιλάω. Βεβαίως. Λοιπόν. Το όνομά σου, το όνομά σου, το όνομά σου. Χρήστος. Γεια σου ρε Χριστάρα, γεια σου ρε Χρήστο, για πες. Καταρχήν να επιφλήξω όλα τα ζουμουσάκια. Ναι, ναι. Ζουμουσάδες, ζουμουσίκες και ζουμουσάκια. Έχεις κακή γραμμή, έτσι μήπως κορδόνι, καλώδιο αυτά, γιατί σε ακούω. Κάτσε λίγο, ναι, ναι, ναι. Για βγάλ το. Τώρα. Για δες καλύτερα. Α, καμπανίσιος. Ωραία. Φίλε. Καμπανίσιος. Λοιπόν, να επιπλήξω όλα τα ζουμουσάκια. Πάμε, γιατί. Ναι, ναι. Γιατί δεν σου ευχήθηκαν σήμερα. Ναι. Για αύριο και για την Κυριακή που γιορτάζεις. Λογικά την Κυριακή γιορτάζεις περισσότερο. Ναι. Για πες. Γιατί. 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 Καλά, δεν ξέρεις γιατί γιορτάζεις. Όχι. Πεις, ήξερες ότι προάγεις τη βία. Ούτε και αυτό το ήξερες. Ούτε αυτό. Πάνω, γιατί γιορτάζεις. Τι είναι αύριο. Αγίου Δημητρίου. Δεν βάζεις Άτζελα Δημητρίου στην εκπομπή. 26 Οκτωβρίου. Α, έχεις δίκιο ρε φίλε. 28 Οκτωβρίου. Ωρε φίλε. Φιλαράκι, χρόνια πολλά. Αγόρι μου. Ό,τι επιθυμείς. Σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Να μας δίνεις τέτοιες ωραίες ραδιοφωνικές. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Αλλά τώρα λίγο θα σε στενοχωρήσω. Να με στενοχωρήσεις πολύ. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ για την ενδεκάδα. Περίμενε. Όλους τους δεύτερους. Δεν είπαμε εντεκάδα. Ναι, αυτή που έδωσες ότι τέλος πάντων μπορεί να γίνει. Ναι. Εγώ θέλω όλους τους δεύτερους, φίλε. Ναι. Δηλαδή να βάλει, όσο... να βάλει Βέρμπλουμ, να βάλει Χατσερίδη, να βάλει σίγουρα, Καρέλη. Βέρμπλουμ σίγουρα για να πάρει ρυθμό αγώνων. Βέρμπλουμ ναι. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα όλους τους δεύτερους. Ρέι, Χατσερίδη, Μαλεζά, ερώτηση. Τόσκα. Ερώτηση. Και ποιον, περίμενε, ποιον. Αυτόν, ένα μηδέν. Αυτόν ένα τώρα, μηδέν. Τώρα θα σε πάω στο 2-0, περίμενε. Ναι. Το καμάρι ναι. Του Μονακό της Θεσσαλονίκης. Όχι ρε φίλε, Κιτσιού. Εντάξει, ένα με ισοπάρισες. Με ισοπάρισες. Δεν μου λες η πολύχνη είναι το Μονακό της Θεσσαλονίκης. Όχι, όχι. Μενεμένη φίλε. Μενεμένη. Γιατί είμαι κι εγώ από μενεμένη, σε παίρνω μελεμενιός είμαι. Έτσι. Δεν το συζητάω. Κοντά ήμασταν μέχρι πρόσφατα, πολύ κοντά. Συγγραμμούλες. Ναι, πολύ κοντά, ναι, πολύ κοντά. Ακούσει, πολύ κοντά. Ναι. Θα σου πω το εξής. Με το σκεπτικό πάνω. Σου δεν διαφωνώ. Όμως, θυμάσαι τη γεωμετρία που λέγαμε έστω ότι υποτείνουσα τέμνη ναι, κτλ. Ναι, ναι. Έστω ότι βάζει όλους τους δεύτερους. Mm-hmm. Έτσι. Ότι βάζει μέσα τον Βέρμπλουμ, βάζει τον Χατσερίδη, βάζει τον Κίτσιου, βάζει όλους. Και mm-hmm. Το ματς στραβώνει. Και παίρνουμε μια ισοπαλία μόνο. Ή χάνουμε. Δεν θα πούμε για να όλοι. Πάσουμε, λέω δύσκολο. Λέω ρε παιδί μου, υποθετικά ναι. Μιλάμε. Δεν θα πούνε όλοι. Ναι. Καλά! Διατάραξε την ομάδα, γιατί να κάνεις rotation, γιατί να αλλάξεις τους παίκτες, γιατί να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι για να πάει σε ολικό rotation, αδερφέ. Ναι.
το παιχνίδι είναι σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και με αυτούς και με αυτή την ενδεκάδα είναι πολύ πιο ανώτερη από τη Βίτη, δεν το συζητάω. Ένα γκολ έστω θα το βρούμε. Σίγουρα η άμυνα δεν θα δεχτεί. Οπότε ναι, στο 1-0 είμαστε καλά. Μάλιστα. Καταλάβες από αυτή την άποψη. Τώρα, okay, ό,τι θέλει ας κάνει, παίκτες έχει, μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτός. Έχει, κοίταξε, έχει τρομερή ομάδα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ιδανικό είναι να κάνει κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή, ούτε 7-8 είναι αλλαγές, ούτε να παίξουν οι ίδιοι που είναι σκασμένοι. Παράδειγμα, ο ναι, Πέλκας που είναι κουρασμένος, μπορεί αυτό, σήμερα. Ναι. Λέω, δεν είπαμε ότι θα παίξει ο Πέλκας, έτσι. Εικάζουμε. Μπορεί να βάλει στο 10 τον Νουάρντα που δεν τον έχουμε δει τον Νουάρντα, ή να παίξει ο Μπίσεσβαρ στον άξονα και να πάει αριστερά ο Καντουρί ή ο Ουάρντα, έτσι. Μπορεί, ναι, κοίταξε, ήδη μία αλλαγή ο Βιερίνια μένει για να ξεκουραστεί. Να, και θα παίξει το ο Τόσκα. Να ξεκουράσει. Ο Μάτος, φίλε, εκεί, αυτό υπάρχει ένα. Είναι, είπαμε, το καμάρι του το Μονακό. Καμάρι, μην τρελαίνεσαι. Έγινε, αδερφέ. Έγινε, φλαρακή. Να σε καλά. Πολύ και να σε καλά. Πολλά, σε ευχαριστώ πολύ, πολλά. Είσαι πολύ ωραίος. Να, τι ωραίος, φίλε. Κωστή εκτή. Αυτό είναι, φίλε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον Παναγιωτάκη, καλώς τον φίλο μου. Τι έγινε? Καλά, αγοράκι μου, καλά. Εσύ? Ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού, τα αγόρι μου, ζουμουσού. Πολύ χρόνια σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους, βέβαια. Αύριο, αύριο είναι η γιορτή, γιορτάζει ο Άγιος μας, ο Πολιούχος μας. Έτσι. Καλούμε, καλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε το μάτς το βράδυ, με τη Βίντη. Και προχωράμε, τα αγόρι μου, προχωράμε. Προχωράμε. Κάτι καλύτερα σε όλους. Γεια σου, Παναγιωτάκη μου. Γεια σου, γεια σου, τα αγόρι μου. Γεια σου, τα αγόρι μου. Κάποιοι άνθρωποι βγάζουν τρομερά αποθέματα για να κάνουν αυτό το οποίο εμείς το θεωρούμε το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να πούμε δύο λέξεις. Κάποιοι πετυχαίνουν μικρές, αλλά πολύ σημαντικές, πολύ αντρικές νίκες. Κάθε μέρα. Ούτε φαντάζεστε, ούτε αυτός είναι πρωταθλητισμός σε κορυφαίο επίπεδο. Αγώνας καθημερινός. Καθημερινός. Το λέω και για τη Χρύσα που μου έστειλε ένα βιντεάκι και δεν μπορώ να το δω τρίτη φορά. Τις δύο φορές που το είδα, λύγησα. Υπάρχουν μικροί αγωνιστές που ούτε φαντάζεστε για να κάνουν το πιο... Τι θεωρούμε εμείς το πιο δεδομένο? Το να πάω από εδώ μέχρι τον τοίχο. Το να κάνω τρία βήματα. Κάποιος τρώει ώρες μέσα σε ένα φυσικοθεραπευτήριο. Τρώει ώρες μαζί με ένα ψυχολόγο. Τρώει ώρες μαζί με ένα κινησιολόγο. Τρώει ώρες σε κουβέντες με τη μάνα του και τον πατέρα του. Τρώει ώρες για να πάει από εδώ εκεί. Από εδώ εκεί. Το θεωρούμε τόσο δεδομένο εμείς. Το θεωρούμε τόσο αυτονόητο που ούτε πάει το μυαλό μας. Ξέρω πολλούς που θα έδιναν τη ζωή τους όλη για να κάνουν για μία μέρα 5 βήματα. Για να μπορέσουν να τρέξουν, να κυνηγήσουν το αστικό. Να τρέξουν μαζί με φίλους τους. Να βγουν κάπου και να περπατήσουν. Έτσι. Αυτά με την ευκαιρία του Παναγιώτη. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές φτάνει στο τέλος της. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας στις 8 που θα έρθουμε για να κάνουμε το pre-game. Ετοιμαστείτε, μπουμπουκοβλάσταρά μου, ζουμουσάκια, παουξάκια μου, ακροατόπουλα. Αυτό. Το νου σας καλά, ρεμάλια, αυτό, αυτό. Χρωστάς ένα Βασίλη, λέει, από χθες, δεν το έχεις βάλει. Φίλε, θα κάνω την έκπληξη. Ναι, ποιος είναι? Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Χρήστο. Να σου πω, έχω ένα παράπονο, θέλω να σου πω. Ναι. Την πρωτοχρονιά δεν με πήρες τηλέφωνο. Δεν σε πήρα, σε έστειλα μήνυμα. Του χρόνου, ρε φίλε, το γιο Βασιλείου μου, με ξεχάσεις δηλαδή. Όχι, δεν σε ξεχνώ. Εντάξει, ένας Βασίλης είναι, ρε, ρε φίλε, εντάξει. Έτσι. Πάντως θα σου πω κάτι. Αν δεν παίξει μπάλα ο Νομπόα, να μην με λένε Βασίλη, φίλε. Έτσι. Και δεν έπαιξε ο Νομπόα. Αυτά. Μαγικές στιγμές από το παρελθόν. Θέλω να σας πω ότι. Δώσε μου λίγο καταρχήν από το 1 μέχρι το 39 να δώσω τα δύο τραπέζια, αδερφούλη. Το 30 και το 6. Το 6. Το 6 τώρα το φοράει ο. Ο Τόσκα το φοράει το 6, φίλε. Το άφησε ο Λεβέκ. Βαρύ το φορτίο, έτσι. Βαρύ το νοσοκομείο. Το φορτίο. Βαρύ το φορτίο. Λοιπόν. Ήταν βαρύ το φορείο, όχι το φορτίο. Γεια σου, ρε δασκαλάκι. Τι ωραίες φιλικαμένες φλάτσες. Ο άλλος λέει 26 Οκτωβρίου, λέει, χρόνια πολλά. Κατά το 23-10. Λοιπόν, η Χριστίνα Αυγερινού είναι η μία που κερδίζει το τραπέζι.
σε 549 το νούμερό σου. Έρχεσαι από εδώ, παίρνεις το χαρτάκι σου και πηγαίνεις μετά στη Λαδόκολα. Και ο Μάριος 119. Ζούμου σου, ευχαριστούμε για την παρέα. Να σε καλά. Μάριος 119 θα έρθεις από εδώ να πάρετε το χαρτάκι σας. Αυτά, Χρύσα μου, εννοείται, αμοιβαία όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα σταθήκατε κολόνες δίπλα μας. Θα φύγουμε με μια ζεμπεκιά πολυτάραχη. Έχουμε πάθει μια ρητάρα τελευταία, έτσι, που ξεχυλίζει, φίλε, δεν υπάρχει. Πάω κότο, 2-11-93-5 τάλιρα. 2-11-93-5 πεντάρια. Πριν αποφασίσετε να ανανεώσετε από εκεί που είστε, κάντε τηλεφωνάκι. 140 έδινα στους προηγούμενους, 105 δίνω τώρα. Και όλα μέσα. Και μπείτε και στο pao.gr. Άνοιξε. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός είναι και η απάντηση στο ποιος. Έτσι, 1-0. Περπατάει πάντα σκυφτός. Σκυφτός! Είχε αυτό το τελείωμα, Ρίτα, ρε παιδί μου. Και βέβαια, Λαδόκολα, όπως είχε πει η τσουκνίδα μας, Λαδοκολάρα λέει, πω όπου πήγα λέει και μου βγάζει λέει μια λαδοκολάρα λέει γεμάτη φαγητά. Έγραψε, φίλε. Έγραψες, Μανόλο. Έγραψες. Λοιπόν, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπέροχα πράγματα. Κάντε τη βόλτα σας και εξαιρετικές τιμές και υπέροχος χώρος και φρεσκότατα όλα. Μοσχομυρίζουν τα πάντα. Νόστιμες και οι χαρτοπετσέτες τους και οι θήκες που βάζει τις σαλατιέρες, να πούμε μέσα. Αυτά, έρχεται το τρίο, το φοβερό τρίο. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε στις 8 σε λίγη ώρα που θα έρθουμε για να κάνουμε το pre-game το βράδυ. Συντονισμένοι στο Λίμπερο, εννοείται. Ζωντανή μετάδοση από το γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Βίτη. Bye, 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 bye.